Λοιπόν, από τη μεριά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους τους συνεργάτες, ανθρώπους με τους οποίους λίγο πολύ έχουμε συνεργαστεί στις δράσεις του Φεστιβάλ Ολυμπίας και δέχτηκα να πάρουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση, η οποία διοργανώνεται στα πλαίσια, μάλλον η συζήτηση εντάσσεται στα πλαίσια ενός 15ήμερου δράσεων που οργάνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους σε συνεργασία με το Σκασιαρχείο. Και τη συνεργασία αυτή θα αναφερθώ πιο μετά, αλλά ευχαριστούμε για την παρουσία και για τη συνεισφορά που θα κάνουμε σε αυτή τη συζήτηση και τη Σοφία Παπαδημητρίου από τη μεριά της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, τον Διονύση Προβή από τη μεριά του Κινητέ τη Σόλμε, τον Δαμιανό το Βογανάτσι, νέο εκπαιδευτικό δάσκαλο, τον Γιάννη τον Παπά, από το Κερατσίνη, την Αλεξία τη Λιάγκουρα, από τον μακριά, από τον ομό Ηλίας, από την έδρα του Φεστιβάλ Ολυμπίας, βέβαια. Και ποιος άλλος? Όλοι αυτοί είμαστε που συζητάμε. Λοιπόν, χαιρετίζουμε βέβαια και όλους αυτούς τους φίλους, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο και παρακολουθούν αυτή την κουβέντα. Να πούμε βέβαια ότι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και μετά μέσα από το κανάλι μας στο YouTube αυτή τη συζήτηση σε μεταγενέστερο χρόνο. Εγώ εισαγωγικά μόνο να πω μερικά πράγματα. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας από το ξεκίνημά του είχε μια παιδαγωγική διάσταση. Δηλαδή δεν ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο προβάλλει μόνο ταινίες. Ταινίες βέβαια, οι οποίοι επικεντρώνονται στην παιδική ηλικία, αλλά την ίδια στιγμή θεωρούσε τα παιδιά όχι μόνο σαν παθητικούς θεατές, ήθελε να έχουν μια ενεργητική σχέση με τον κινηματογράφο. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε να οργανώνει κινηματογραφικά εργαστήρια. Το ευτύχημα ήταν ότι ήταν μια περίοδος που μας δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία για αυτά τα κινηματογραφικά εργαστήρια. Γιατί αν είχαμε μείνει στο παλιό φιλμ, σίγουρα θα ήταν πολύ δύσκολα. Έτσι λοιπόν, από αρχή-αρχή και σχεδόν πριν ξεκινήσει τις προβολές του Φεστιβάλ Ολυμπίας, οργανώσαμε τα πρώτα κινηματογραφικά εργαστήρια, πάνε δηλαδή τώρα 25 χρόνια. Και καθώ συμπληρώνονται 25 χρόνια, θα έχουμε και κάποιες ειδικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν στο ερχόμενο Φεστιβάλ Ολυμπίας στον Πύργο, το Δεκέμβριο που μας έρχεται. Από εκεί και μετά, βέβαια, συνεχώς παρακολουθούσαμε όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις οποίες εντάσαμε σε αυτά τα κινηματογραφικά εργαστήρια. Και δινόταν η δυνατότητα στα παιδιά να χρησιμοποιούν συνεχώς τα νεότερα μέσα, καθώς εξελισσόταν αυτή η τεχνολογία, προκειμένου να δημιουργούν από τις πρώτες κάμερες, την ψηφιακή επεξεργασία, βέβαια, μέσω υπολογιστή. Τα τελευταία μας εργαστήρια πριν από την πανδημία ήταν η δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών με κινητά τηλέφωνα, όχι μόνο στη λήψη, αλλά την επεξεργασία και τη διακίνηση των ταινιών εξ ολοκλήρου από κινητά τηλέφωνα. Και το τελευταίο βήμα, μπορεί να πει κανένας, σε όλη αυτή τη μεγάλη διαδικασία ήταν ένα κινηματογραφικό εργαστήριο πολυεθνικό, το οποίο οργανώνεται εδώ και 10 χρόνια στον Πύργο, με φυσική παρουσία. Φέτος, βέβαια, καθώς δεν είχε φυσική παρουσία το Φεστιβάλ Ολυμπίας, έγινε διαδικτυακά. Και έτσι λοιπόν είχαμε 80 παιδιά από διαφορετικές χώρες, οι οποίοι μοιράστηκαν σε πολυεθνικά εργαστήρια και δημιούργησαν ταινίες. Και το στίχημα σε αυτό το εργαστήριο δεν ήταν να κάνουν τις γνωστές διαδικτυακές ταινίες όπου υπάρχουν τα παραθυράκια όπως είναι στο Zoom και απλώς το καθένα να συνεισφέρει, ήταν να κάνουν ταινίες όπου δεν θα φαινόντουσαν γραφές. Θα ήταν ταινίες οι οποίες το τελικό αποτέλεσμα το έβλεπε κανένας, θα έδειχνε ότι είχε γυριστεί με τους ανθρώπους στον ίδιο χώρο μαζί. Ήταν αρκετά πετυχημένο και φυσικά θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουν. Μάλλον στην επέκτασή του αυτού του εργαστήριου είναι κάτι το οποίο θα είναι και αντικείμενο αυτής της συζήτησης. Θα δούμε ποιο από αυτό μπορούμε να κρατήσουμε όταν πλέον θα έχουμε φυσική παρουσία στο Φεστιβάλ Ολυμπίας ή μπορεί στα εργαστήρια που θα οργανώνουμε εκεί θα μπορέσουμε να τα επεκτείνουμε βέβαια και με την διαδικτυακή συμμετοχή παιδιών από όλο τον κόσμο. Αυτές είναι μία από τις τεράστιες δυνατότητες δηλαδή, που μας δίνει η νέα τεχνολογία αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Σκασιαρχείου.
τυχαίνει εγώ και ο Δαμιανός βέβαια στη συνέχεια να είμαστε και μέλη του Σκασιαρχείου. Ο λόγος που το Φεστιβάλ Ολυμπίας ήρθε κοντά στην παιδαγωγική του Σελεστέν Φρενέ, γιατί αυτή είναι η παιδαγωγική την οποία προωθεί στην Ελλάδα, αυτή η παιδαγωγική ομάδα που λέγεται το Σκασιαρχείο, από το όνομα μίας ταινίας η οποία αναφέρεται στο Σελεστέν Φρενέ, είναι το γεγονός ότι αυτός ο παιδαγωγός είναι ο πρώτος ο οποίος εντάσσει τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Μιλάμε για το 1924-25. Τον καιρό εκείνο οι νέες τεχνολογίες, αυτές που έβαλε ο Φρενέ, ήταν το τυπογραφείο στο σχολείο, όπου τα παιδιά τυπώνουν τα κείμενα και μπορούν να τα διακινούν, το ραδιόφωνο και ο κινηματογράφος. Το νέο τεχνολογικό επίτευγμα του κινηματογράφου της εποχής εκείνης που το εκμεταλλεύτηκε αμέσως ο Φρενέ ήταν οι μηχανές των 9,5 χιλιοστών, εραστεχνικές μηχανές, μικρού μεγέθους, και οι μηχανές βέβαια ήταν μικρές σε μέγεθος, άρα και πιο φτηνό. Βέβαια το φιλμ το είχαν χρησιμοποιήσει και άλλοι βέβαια στο μάθημα, το να δείχνουν ταινίες. Η διαφορά του Σελεστέν Φρενέ ήταν ότι έβαλε την κάμερα μέσα στην τάξη, όπου παιδιά και καθηγητές γυρίζανε ταινίες και αυτές τις ταινίες μπορούσαν να τις διακινήσουν. Γιατί η βασική του σκέψη ήταν ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία και έτσι λοιπόν χρησιμοποιούσε τις νέες τεχνολογίες προκειμένου αυτό το σχολείο να το ανοίξει όσο πιο πλατιά μπορεί. Και αυτός ήταν ο λόγος δηλαδή που ήρθαμε κοντά με αυτή την παιδαγωγική και βρισκόμαστε μαζί και οργανώνουμε, μάλλον συμμετέχει σε αυτή τη δράση που οργανώνουμε εμείς. Δεν θέλω εγώ να πω περισσότερα γύρω από αυτή την εισαγωγή. Πιστεύω ότι ο καθένας από εσάς, όπως είπα στην αρχή, είσαστε ενεργοί εκπαιδευτικοί, είσαστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, άρα λοιπόν έχετε ζήσει, έχετε βιώσει αυτή τη χρονιά που πέρασε, σχεδόν τώρα πλέον, μια μισή χρονιά με την πανδημία, τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, των νέων μέσων. Άρα λοιπόν, σε πρώτο επίπεδο, αυτό που θέλουμε είναι το βήμα το δικό σας. Το δικό σας που είναι και βήμα των παιδιών φυσικά. Έτσι λοιπόν, πρώτα θέλουμε να γνωρίσουμε τον κόσμο πριν από εκεί μετά προχωρήσουμε σε συμπεράσματα και πρακτικές εφαρμογές. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια όλους στη συνέχεια και εμάς σαν Φεστιβάλ Ολυμπίας είναι πώς, ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε και βέβαια σε ποιο πλαίσιο, και εδώ μπαίνει το ζήτημα βέβαια της παιδαγωγικής, σε ποια παιδαγωγική θα ενταχθούν όλα αυτά τα καινούργια μέσα, τα οποία είναι πάρα πολλά άφθονα. Το άφθονα στο βάλουμε λίγο σε εισαγωγικά, γιατί γνωρίζουμε βέβαια ότι δυστυχώς δεν είναι όλα τα παιδιά που έχουν πρόσβαση ή καλή πρόσβαση σε αυτά τα μέσα και δημιουργούνται βέβαια και ανισότητες. Αλλά εσείς τα ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα από μένα και περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον να σας ακούσουμε. Λοιπόν, εγώ να δώσω στο... περάσω μάλλον το λόγο στον Δαμιανό, νεότερος εκπαιδευτικός, που πριν γίνει εκπαιδευτικός όμως ήταν καθηγητής του κινηματογράφου, όντας επικεφαλής στα κινηματογραφικά φεστιβάλ του Φεστιβάλ Ολυμπίας. Μετά είναι και στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά λοιπόν έχει μια πλούσια δράση, πλούσια εμπειρία. Λοιπόν, να σου ζητήσουμε να συντονίσει αυτή την κουβέντα και να προχωρήσουμε σύντομα. Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπα και πριν ανοίξουν οι κάμερες, δεν έχω ξανασυντονίσει η κουβέντα, οπότε για τυχόν λάθη ή παραλήψεις μου λέτε με διακόπτει κτλ. Νομίζω ότι για αυτό το φαίνεται έχουν ήδη υποθεί, έχουν γίνει αρκετές διαδικτυακές κουβέντες και πολύ λιγότερες κουβέντες από κοντά. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο λέει πολλά, ότι δεν έχουμε καταφέρει να βρεθούμε δηλαδή, και από κοντά με άλλους συναδέλφους, με παιδιά, για να συζητήσουμε αρκετά γι' αυτό. Και όλες οι εμπειρίες είναι διαμεσολαβημένες μέσα από το ίδιο το μέσο. Πολλά τα πράγματα έχουν υποθεί ήδη, θεωρώ, σε αρκετές κουβέντες, δηλαδή από το κομμάτι του αποκλεισμού των παιδιών
ιδιαίτερα παιδιά τα οποία ούτως ή άλλως ήταν λιγότερο φανερά στη δημόσια εκπαίδευση, είτε μιλάμε δηλαδή για παιδιά Ρωμά, είτε μιλάμε για παιδιά πρόσφυγες, είτε μιλάμε για παιδιά και γονείς με μικρότερο τεχνολογικό γραμματισμό κτλ. Όλοι αυτοί δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως και πριν και με ανοιχτά σχολεία, όταν χρειαζόταν να κάνουμε από κάποιο project, να κάνουμε κάποια εργασία, ούτως ή άλλως υπήρχε αυτή η δυσκολία. Και υπήρχε αυτό το κομμάτι ότι ήταν πάντα στα πίσω φρανία. Οπότε με το γεγονός ότι κλείσανε τα σχολεία με τον τρόπο που έγινε εδώ και ένα χρόνο, αυτός ο αποκλεισμός έχει διωγγωθεί. Και γι' αυτό θα θέλαμε να δούμε, ας πούμε, με ποιο τρόπο, έχοντας βιώσει ουσιαστικά αυτό το κομμάτι του αποκλεισμού και όλες, ας πούμε, τις παρενέργειες από όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της οθόνης, χάνοντας, ας πούμε, το κομμάτι της αφής, πάντως το κομμάτι της περιληπτικότητας με όλους τους τρόπους, να δούμε αν υπάρχουν πράγματα, όπως αυτό που λέει ο Νίκος, είναι μια ειδική περίπτωση όπως είναι το κομμάτι του Φιβάλ, αν θα μπορούσαν να κρατηθούν κάτι και κυρίως να διεκδικήσουμε τρόπους ώστε η τεχνολογία να ξαναείνει μέσα, να παραμείνει προφανώς και μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά με ένα συμπεριληπτικό τρόπο και πρέπει να είναι ανοιχτά, ασφαλή κτλ. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσουν οι άνθρωποι όπως είναι η Σοφία Παπαδημητρίου και άλλοι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και στο θεσμικό κομμάτι και είχαν και άλλους ρόλους, και αργότερα να πούμε και εμείς ως εκπαιδευτικοί να γίνει ένας διάλογος πάνω σε αυτά τα οποία θα μας πούνε και μεταφέροντας την εμπειρία και τη δική μας συναδέλφων αλλά και των παιδιών, ώστε να δούμε αν μπορεί να προκύψει και κάποιο καινούριο δεδομένο σε σχέση με αυτά που έχουμε ακούσει και διαβάσει, νομίζω, αρκετά ο καθένας μας. Και εμείς που βρισκόμαστε εδώ στο πάνελ και από αυτούς που μας παρακολουθούν, φαντάζομαι. Αυτά. Πώς ξεκινήσαμε, είναι η Σοφία Παπαδημητρίου. Okay. Ωραία. Ελπίζω να μην με προδώσει τη λογία, γιατί έχω κάποια θέματα. Ελπίζω να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Θα έχει διάρκεια μεγάλη το επόμενο διάστημα. Πάρα πολλά ζητήματα που έχουν αναδειχθεί. Θα ξεκινήσω λίγο γενικότερα, όχι στο πλαίσιο της πανδημίας, θα ξεκινήσω λίγο γενικότερα με τις νέες τεχνολογίες και την παιδαγωγική που όπως αρχίζει να προσεγγίζεται μέσα από αυτές. Και στην πορεία πιστεύω θα αναδειχθεί και το μέρος της πανδημίας, τι κερδίσαμε, τι χάσαμε, πιθανώς ποια προβλήματα θα κρατήσουμε από όλα αυτά, τι θα μείνει και τι καλό θα είναι να περιοριστεί. Λοιπόν, τη βλέπετε την παρουσίασή μου, βλέπετε λίγο την εικόνα? Ναι, ναι, μια χαρά. Ξεκινάω λοιπόν πρώτα με τις νέες τεχνολογίες, τις ψηφιακές τεχνολογίες που αλλάζουν τα τηλέφωνά μας, τις συσκευές, τα αυτοκίνητα και μαζί με αυτά μεταμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που ενεργούμε, τον τρόπο που επικοινωνούμε και μαθαίνουμε. Τα ψηφιακά μέσα που έχουμε καθημερινά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, video games, παιχνίδια σοβαρού σκοπού, τα serious games, τα chat rooms και όλα αυτά έχουν μπει στην καθημερινότητα, έχουν διεισδύσει στην καθημερινότητα των μαθητών, ακόμα περισσότερο τώρα αυτό το διάστημα, και όλες αυτές οι πλατφόρμες της τηλεκπαίδευσης, των τηλεδιασκέψεων, μπήκαν στην καθημερινότητά μας όλες αυτές οι ορολογίες που πιθανώς δεν γνωρίζαμε. Και μέσα από τη χρήση όλων αυτών την καθημερινή καλλιεργούνται στα παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους, βέβαια στους πολίτες, καλλιεργούνται ψηφιακές δεξιότητες. Έχουμε πάρα πολλές νέους όρους, έχουν ακουστεί για ψηφιακές ταυτότητες, ηλεκτρονική παρουσία, αποτυπώματα, ψηφιακή ασφάλεια κλπ. Να μην τα πιάσουμε ένα-ένα. Έχουμε λοιπόν μια μετάβαση από τη μαζική επικοινωνία στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου, στη διαδικτυακή, και αυτή τροφοδοτεί και το μετασχηματισμό της παιδαγωγικής, της μαθησιακής διαδικασίας. Οπότε έχουμε τη σύνδεση πώς της τεχνολογίας με την παιδαγωγική. Ο Άντερσον, ο Ντέι Άντερσον από το Αταμπάσκα University, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο Καναδά, θεωρεί ότι είναι σε ένα συνεχή χορό η τεχνολογία. Η τεχνολογία με την
παιδαγωγική. Συγγνώμη. Λοιπόν, η τεχνολογία καθορίζει το ρυθμό και δημιουργεί τη μουσική κατά τον Τέρι Άντερσον και η παιδαγωγική καθορίζει τις κινήσεις. Ο Μακ Λούαν το 1964 θεωρεί ότι οι τεχνολογίες επηρεάζουν και καθορίζουν τη χρήση. Βλέπουμε δηλαδή τη στενή σύνδεση των τεχνολογιών με την παιδαγωγική. Θα το δούμε και στη συνέχεια με πιο συγκεκριμένα παραδείγματα. Τι καινούργιο έχει έρθει στην εκπαίδευση σήμερα μέσα από τις νέες τεχνολογίες. Έχουμε τον ιστό, τον παγκόσμιο ιστό και κυρίως τη δεύτερη γενιά του, να χρησιμοποιείται σαν πλατφόρμα δημιουργίας, επαναπροσδιορισμού και μοιράσματος του περιεχομένου. Δίνεται έμφαση στο περιεχόμενο που δημιουργούν οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, οι ίδιοι έχουν δυνατότητα να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό περιεχόμενο και οι πολίτες γενικότερα. Δίνεται έμφαση στη συνεργατική προσπάθεια, σε νέους τρόπους διάδρασης και αναθεωρείται η ιεραρχική λογική στη μετάδοση της γνώσης. Δηλαδή, ο δάσκαλος, καθηγητής, αυθεντία, ο οποίος ήταν στο επίκεντρο της διδακτικής διαδικασίας, ακόμα και η χωρική απεικόνιση της σχέσης αυτής, δηλαδή με τοπική διάταξη των θρανίων, αναθεωρούνται. Έχουμε το δάσκαλο και τον καθηγητή να αλλάζουν ρόλο μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα και κυρίως να η τάση να είναι προς τη διαμόρφωση διαδραστικών περιβαλλόντων που έχουν στόχο να εμπνεύσουν και να εμπλέξουν στη διαδικασία της μάθησης. Δηλαδή, εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν, υποστηρίζουν τέτοια περιβάλλοντα, διαδραστικά περιβάλλοντα. Λοιπόν, τα σχολεία τώρα έχουν κάποιες νέες δυνατότητες, συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες, να ανταλλάξουν, να μοιράσουν τις ιδέες, γνώσεις και πληροφορίες, να συνεργαστούν μεταξύ τους. Έχουμε προγράμματα συνεργασίας σχολείων που συνεχώς αυξάνονται, να ανοίξουν σε μια παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Και όπως ανέφερε και ο Νίκος πριν και με το φεστιβάλ, αυτή η διάσταση που είχε τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από το πρόβλημα της πανδημίας είναι σε αυτό το πλαίσιο. Έχουμε την ενεργό συμμετοχή στην παραγωγή της γνώσης από τα σχολεία και την πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο ψηφιακό ανοιχτό πλούτο ιδεών και καινοτομιών. Στο πλαίσιο αυτό είναι και η πλατφόρμα αυτή που έχουμε δημιουργήσει στην εκπαιδευτική τηλεόραση, η πλατφόρμα της μαθητικής δημιουργίας, η iCreate. Και να σας δείξω εδώ μια σύνδεση μεταξύ κάποιων κυρίαρχων παιδαγωγικών του τελευταίου μισού του αιώνα, οι οποίες και οι τρεις ουσιαστικά υπάρχουν σήμερα, καμία δεν έχει εξαφανιστεί, υπάρχουν και οι τρεις σε συνδυασμό. Ωστόσο, κάποιο μέσο σε κάθε περίοδο ήταν κυρίαρχο, δηλαδή στο γνωστικό συμπεριφορισμό έχουμε ραδιόφωνο, τον τύπο και την τηλεόραση. Στον επικοδομισμό και κοινωνικό επικοδομισμό έχουμε τις διασκέψεις, την πρώτη φάση, το βίντεο και την πρώτη φάση του παγκόσμιου ιστού. Προχωρώντας στη δεύτερη γενιά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλάμε για την παιδαγωγική του κονεκτιβισμού ή συνδεσιμότητα, όπου υπάρχει ένα δίκτυο, δικτύωση ανθρώπων, τεχνουργημάτων και περιεχομένου. Στη συνέχεια εδώ, επειδή είναι πολύ γνωστή η πυραμίδα του Bloom, η αναθεωρημένη πυραμίδα του Bloom τώρα για τις ψηφιακές δεξιότητες, βαδίζουμε και αξιοποιούμε τα πιο πάνω επίπεδα της ανάλυσης, αξιολόγησης και δημιουργίας που ενθαρρύνουν δράσεις και έργα κριτικής σκέψης και δημιουργικής. Ενθαρρύνεται λοιπόν και ενισχύεται η κριτική σκέψη, είναι σημαντικό, και η δημιουργικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο δουλεύουμε και στην εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση προς μια δεύτερη γενιά με έμφαση στην δημιουργικότητα από τις μαθητικές κοινότητες, από τις σχολικές κοινότητες, μέσα από τη συνεργασία τους, το διάλογο, τη συμμετοχή τους σε έργα, την ανοιχτότητα και το περιεχόμενο που δημιουργούν οι ίδιοι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τα σχολεία, είναι αφενός μεν κοινότητες φυσικές, αλλά και εικονικές μέσα από αυτές εδώ τις πλατφόρμες. Και ολοκληρώνοντας την εισαγωγή αυτή που έκανα, να πω ότι τις νέες τεχνολογίες αποτελούν πλατφόρμες ανάδυσης, διαμόρφωσης και οργάνωσης μιας κοινωνικής και πολιτισμικής αλλαγής σήμερα και οδηγούν σε νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Η διείσδυση
των νέων τεχνολογιών, των νέων μέσων στην καθημερινότητα, στα σχολεία, αλλά και στη μαθησιακή διαδικασία, απαιτεί απόκτηση και γνώσεων και δεξιοτήτων καλλιέργεια και στάσεων και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς. Ολοκλήρωσα την εισαγωγική παρουσίαση μου. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Θα ήθελε να συνεχίσει ο κύριος Τζιμόπουλος από την ΕΛΑΚ. Ναι, ναι. Θα θέλω να μας πείτε και κάποια πράγματα για τον ΕΛΑΚ πρώτα, γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν, φαντάζομαι. Mm-hmm. Βλέπετε την παρουσίαση? Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, η ΕΛΑΚ είναι μια εταιρεία σε εισαγωγικά που προωθεί το ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα και μέλη της εταιρείας είναι τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Στόχος είναι να προωθήσει το ελεύθερο λογισμικό, δηλαδή το λογισμικό το οποίο γράφουν οι χρήστες και το οποίο δεν πωλείται, αλλά διατίθεται δωρεάν. Ένα παράδειγμα να σας πω, ότι αντίστοιχα με το Office της Microsoft που αγοράζουμε, υπάρχει το LibreOffice, το Office της Microsoft στοιχίζει 180-200 ευρώ, το LibreOffice είναι παντελώς δωρεάν και οι δυνατότητες είναι ακριβώς ίδιες. Μάλιστα, πολλοί πιστεύουμε ότι είναι και πολύ πιο ασφαλές και σίγουρο το να χρησιμοποιείτε ελεύθερο λογισμικό. Ελεύθερο λογισμικά, για οποιοδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιείτε, υπάρχει το αντίστοιχο ελεύθερο λογισμικό. Απλά δεν το ξέρουμε και καλό είναι να το ψάξουμε. Ακόμα και για τα Windows υπάρχει το Ubuntu, το οποίο είναι πάλι γραφικό περιβάλλον και μπορείτε να έχετε ένα λειτουργικό σύστημα στον υπολογιστή σας και αυτό να είναι εναλλακτικό, να μην είναι τα Windows, να είναι κάτι άλλο. Αλλά και για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, ξέρω εγώ, επεξεργασία βίντεο, εικόνα, ήχου, τα πάντα. Εδώ σήμερα θα κάνουμε μια παρουσίαση. Να δω λίγο το χρόνο για να μην ξεφύγω, γιατί μάλλον είναι μεγαλύτερη από ό,τι πρέπει η παρουσίαση. Θα παρουσιάσουμε την αξιοποίηση αυτών των λογισμικών στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στη διάρκεια της πανδημίας. Δηλαδή, πώς χρησιμοποιώντας ελεύθερα λογισμικά και χρησιμοποιώντας κοινότητες πρακτικής και χρησιμοποιώντας εθελοντές, μπορούμε να κάνουμε πράγματα εξ αποστάσεως και να τα χρησιμοποιούμε σε σχολεία. Θα θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα από την αρχή, γι' αυτό και το έχω ονομάσει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαίδευση με κλειστά σχολεία. Αυτό αφορά το χρονικό διάστημα που περάσαμε και εννοείται ότι όλοι ευχόμαστε να μην το ξαναπεράσουμε και να τελειώσει εδώ. Και να πω δύο πράγματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι σύγχρονη και ασύγχρονη. Σύγχρονη είναι όταν κάνουμε τηλεδιάσκεψη με κάποιους ανθρώπους, με κάποια πλατφόρμα από αυτές που υπάρχουν και υπάρχουν πάρα πολλές. Ασύγχρονη είναι όταν έχουμε εκπαιδευτικό υλικό κάπου και μπαίνει αυτός που θέλει να το χρησιμοποιήσει σε όποιο, από οπουδήποτε θέλει, σε οποιοδήποτε χρόνο, ασύγχρονα. Και το επεξεργάζεται, το διαβάζει, κάνει δραστηριότητες κτλ. Στη διάρκεια της πανδημίας, λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο, για τη σύγχρονη χρησιμοποιούσαμε το WebEx, το οποίο δεν είναι ελεύθερο λογισμικό. Στην αρχή ήταν δωρεάν και τώρα το πληρώνει το Υπουργείο. Και για την ασύγχρονη χρησιμοποιούσαμε την ΙΜΗ και την ΙΚΛΑΣ, που είναι λογισμικά που έχουν γραφτεί για το Υπουργείο και δεν έχουν κόστος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Με το E-Class να είναι και ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Εκπαίδευση με κλειστά σχολεία. Ήμασταν έτοιμοι, προφανώς δεν ήμασταν έτοιμοι, κανένας στον κόσμο δεν ήταν έτοιμοι. Ίσως κάποιες χώρες, μια-δύο χώρες στη Σκανδιναβία να ήταν έτοιμες. Γιατί χρειαζόμασταν πλατφόρμες για τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εκπαίδευση.
αλλά χρειαζόμαστε και υποδομές, υποδομές και στα σχολεία, αλλά και οι μαθητές να είχαν τις συσκευές κτλ. Δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά. Ήδη υπόθηκαν κάποια πράγματα για την... για τις δυνατότητες που είχαν ή δεν είχαν αρκετοί μαθητές στην αρχή. Κάποιες προσπάθειες γίνανε να έχουν όλοι οι μαθητές τις ίδιες δυνατότητες, αλλά προφανώς δεν το πετύχαμε όσο θα έπρεπε και όσο χρειαζόμασταν. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Μπορεί να αντικαταστήσει ένα ερώτημα που θέλω να το βάλω από την αρχή να το ξεκαθαρίσουμε και να μην ασχοληθούμε με αυτό ξανά. Μπορεί να αντικαταστήσει τη διαζώση της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως? Προφανώς όχι, δεν το έχει πει κανένας, δεν το έχει πει καμιά έρευνα, ούτε το Υπουργείο το λέει, οπότε δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Όταν γυρίσουμε στα σχολεία και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, σε όλες τις βαθμίες δηλαδή, η εξ αποστάσεως θα εξαφανιστεί. Θα εξαφανιστεί? Όχι, μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά. Αυτό πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, πώς θα μπορούσε δηλαδή με κάποιες ειδικές συνθήκες να λειτουργήσει εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αν τη χρειαζόμαστε και αν πιστεύουμε ότι τη χρειαζόμαστε, δηλαδή να μας βοηθήσει στη διαζώση εκπαίδευση. Μερικά παραδείγματα. Μαθητές που δεν μπορούν να πάνε σχολείο, ήδη έχει συζητηθεί αυτό το θέμα. Υπάρχουν μαθητές που διδάσκονται κατοίκον δασκαλία. Και θα μπορούσε να διευρυνθεί αυτός ο αριθμός και θα μπορούσαν αυτοί με κάποιο μοντέλο να παρακολουθούν την τάξη τους από μακριά από το σπίτι τους. Μικρά και απομακρυσμένα μέρη, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα μικρά και τα απομακρυσμένα μέρη, ας πούμε τα πολύ μικρά νησάκια, οι μαθητές που κατοικούν στα πολύ μικρά νησάκια έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα παιδιά που κατοικούν σε μεγάλες πόλεις. Άρα θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες πλατφόρμες εργαλεία που να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να προσπαθήσουν να είναι πιο κοντά στις δυνατότητες που έχουν οι μαθητές που είναι στα μεγάλα μέρη. Τέλος, θα μπορούσαμε ακόμα και στις μεγάλες πόλεις και στα κανονικά σχολεία που διδασκόμαστε διαζώσεις, να έχουμε χρήση πλατφορμών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, όπου θα υπάρχει το εκπαιδευτικό υλικό, θα υπάρχουν δραστηριότητες και θα λειτουργεί επικουρικά με το μάθημα που κάνουμε στην τάξη. Αυτό για να βάλουμε σε μια σειρά τσεμπούλες, θα είπα πολύ γρήγορα, είναι ολόκληρη συζήτηση όλα αυτά, τα θέματα του τι είναι η εξαποστάσεις εκπαίδευση, τι έγινε στην πανδημία και τι θα μπορούσε να μείνει από όλο αυτό το πράγμα. Για να μην το θεωρητικολογώ, γι' αυτό πήγα γρήγορα σε αυτό, θα παρουσιάσω εδώ ένα παράδειγμα εφαρμογής και την αξιολόγησή του μιας δράσης συμμορφωτικής που έγινε όλη εξ αποστάσεως. Αυτό γινόταν και πριν την πανδημία, και μετά, το χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι με το που κλείσαν τα σχολεία το Μάρτι, η δράση αυτή απλά συνέχισε. Δηλαδή δεν επηρεάστηκε καθόλου, σαν να ήταν έτοιμη από καιρό. Γιατί όλο αυτό γινότανε, θα δείτε τα χαρακτηριστικά παρακάτω, γινόταν εξ αποστάσεως. Οι εκπαιδευτικοί όλοι είχαν εγκληματιστεί με αυτό, είχαν μάθει τα εργαλεία, οπότε πολύ απλά συνέχισε να λειτουργεί. Αυτή η εξαποστάσεως έγινε στο πλαίσιο ενός προγράμματος ευρωπαϊκού project, το e-twinning, που είναι, θα το πούμε παρακάτω τι είναι. Εδώ αναφέρεται στο ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, αυτό νομίζω το καταλάβαμε όλοι, αλλά το βασικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται συνεχή υποστήριξη σε όλο αυτό, στις νέες τεχνολογίες. Δεν είναι πράγμα το οποίο δεν έγινε καθόλου στη διάρκεια της πανδημίας. Δηλαδή, μας δώσανε τις πλατφόρμες και τα εργαλεία αυτά που μας δώσανε. Δεν μας δώσανε υλικό, δεν μας δώσανε υποστήριξη. Κοινώς, ο καθένας πορεύτηκε μόνος του. Και θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε πράγματα, τα οποία υποδομές δηλαδή, τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στον εκπαιδευτικό σε τέτοιες δράσεις. Μια πρόταση λοιπόν δική μας είναι η δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής, η οποία μέσα του διαδικτύου μπορεί να λειτουργεί σαν εικονική κοινότητα. Η κοινότητα πρακτικής είναι ομάδες ανθρώπων οι οποίοι αλληλοβοηθούνται
με ένα κοινό σκοπό, για να κάνουν κάτι που τους ενδιαφέρει αυτό κάτι. Αυτό υπήρχε και παλιά, προ υπολογιστό, προ ίντερνετ. Απλά μέσω του ίντερνετ αυτές οι κοινότητες δημιουργούνται μέσω του διαδικτύου και είναι εικονικές. Δηλαδή δεν βρισκόμαστε διαζώσεις, αυτό εννοώ. Ναι. Η κοινότητα του Ίνινγκ είναι εκπαιδευτική από όλα τα μέρη της Ευρώπης, που ουσιαστικά τι κάνουν αυτοί. Ένας εκπαιδευτικός με μια ομάδα μαθητών συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς με ομάδες μαθητών από άλλες χώρες και παράγουν ένα κοινό προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν έχει σχέση με νέες τεχνολογίες. Μπορεί να είναι περιβαλλοντολογικό, μπορεί να είναι μια κινηματογραφική ταινία, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η κοινότητα αυτή σήμερα είναι 800.000 εκπαιδευτικοί σε 208.000 σχολεία. Στην Ελλάδα είναι 22-23.000 εκπαιδευτικοί σε 8.000 σχολεία. Είναι η μεγαλύτερη κοινότητα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη εκπαιδευτικών που εργάζονται με κάποιο κοινό σκοπό, όπως είπαμε, σαν μια κοινότητα πρακτικής. Πάμε λοιπόν στα σεμινάρια που υλοποιούνται στο πλαίσιο αυτής της κοινότητας. Στο πλαίσιο του e-twinning δηλαδή. Συμμετέχουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια και γίνεται όλο εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονο τρόπο. Όλοι οι συμμετέχοντες προσφέρουν εθελοντικό έργο. Δεν χρηματοδοτείται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν διαζώσεις συναντήσεις, γιατί χρηματοδοτούνται για ταξίδια κτλ. Χρησιμοποιούμε εργαλεία τα οποία μας δίνεται μέσα από το e-twinning και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε αυτό κάποιο έργο σε συνεργασία με σχολεία, είτε άλλα ελληνικά σχολεία, είτε σχολεία από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα σεμινάρια όλα τα εργαλεία και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται είναι δωρεάν, ελεύθερο λογισμικό. Δηλαδή δεν κοστίζουν τίποτα, το που σας λέω προηγουμένως. Εδώ έχουμε μια δομή της κοινότητας αυτής, κοινότητας πρακτικής. Υπάρχει μια κεντρική ομάδα διαχείρισης. Υπάρχουν οι επιμορφωτές στην τέταρτη γραμμή, που είναι τα νούμερα αυτά είναι φέτος, είναι περίπου 10.000 οι εκπαιδευτικοί αυτοί. Οπότε καταλαβαίνετε και οι επιμορφωτές είναι περίπου 480. Οπότε ανάμεσα στην κεντρική ομάδα και στους επιμορφωτές δημιουργήθηκαν μια ομάδα συντονιστών επιμορφωτών για να συντονίζει τους επιμορφωτές, που τους χωρίζουμε τους επιμορφωτές σε 20-25 επιμορφωτές, οπότε ένας συντονιστής αναλαμβάνει 25 επιμορφωτές για να τους βοηθάει να λύνει προβλήματα κτλ. Και υπάρχει και μια ομάδα υποστήριξη των φόρουμ για να απαντάνε στο φόρουμ άμεσα οτιδήποτε προκύψει, οποιοδήποτε πρόβλημα ή ερώτημα προκύψει στο φόρουμ. Και τέλος έχουμε τους επιμορφούμενους. Τα σεμινάρια αυτά είναι 4 σεμινάρια με πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω Web2 εργαλεία στη διδασκαλία, ένα σεμινάριο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ένα σεμινάριο για πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω κινητές συσκευές, tablets δηλαδή, και κινητά στη διδασκαλία μαθημάτων, και 3 σεμινάρια ρομποτικής. Τα σεμινάρια ρομποτικής είναι αυτά που θα παρουσιάσω τώρα εντάχει, γιατί ο χρόνος πιέζει, και τα οποία αποδείξαμε, παρότι πριν 2 χρόνια θεωρούταν αδιανόητο, ότι μπορούν να υπάρξουν σεμινάρια εκπαιδευτικής ρομποτικής από απόσταση. Εδώ είναι τα σεμινάρια. Εδώ είναι εκπαιδευτική. Σας είπα ότι φέτος είναι περίπου 10.000 εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε τμήματα, σε ηλεκτρονική τάξη δηλαδή, 20-30 ατόμων που αναλαμβάνει ένα κάθε επιμορφωτή. Το υλικό ανοίγει κάθε εβδομάδα. Τα σεμινάρια, δεν είπα, είναι εξαμηνιαίας διάρκειας, είναι μεγάλα δηλαδή. Είναι διάρκειας πάνω από 150 ώρες. Ξεκινάνε τον Οκτώβριο και τελειώνουν τον Μάιο. Κάθε εβδομάδα ανοίγει το υλικό, με υλικό προς μελέτη και δραστηριότητες που κάνουν εκπαιδευτικοί. Η επικοινωνία γίνεται με φόρουμ, συνομιλία και τηλεδιάσκεψη. Είναι όλα εξ αποστάσεως τα εργαλεία. Ξαναλέω ότι είναι εθελοντικό, οπότε όλα αυτά δεν είναι με ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Δεν θέλω να πω για την εκπαιδευτική ρομποτική, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει το σχολείο. Απλά να σας πω ότι είναι κάτι πολύ πιο μαζικό από ό,τι φανταζόμαστε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς, δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής. Και να πω εδώ ότι
στα σεμινάρια αυτά, το 70% αυτών που παρακολουθούν είναι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί και φιλόλογοι και ξενόγλωσσοι. Οι καθηγητές πληροφορικής είναι πολύ λιγότεροι από 10%. Αυτό για να καταλάβετε ότι αυτά, η εκπαιδευτική ρομποτική γενικά αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς και όλα τα μαθήματα. Και στόχος βέβαια είναι πώς να τα αξιοποιήσουμε αυτά όλα στη διδασκαλία των μαθημάτων. Ας εδώ είναι κάποια νούμερα για τα σεμινάρια. Εδώ αναφέρεται στα ρομποτάκια που χρησιμοποιούμε, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά. Μια αξιολόγηση που έχουμε, θα την περάσω γρήγορα, απλά θα μείνω σε 2-3 ερωτήσεις για αυτά τα σεμινάρια. Στο πώς αξιολογεί το σεμινάριο σε μια δεκαβάθμια κλίμακα, με 10 απαντά το 55%, με 9 το 30%, δηλαδή το 85% είναι 9 ή 10, ή αν θέλετε το 96%, 8, 9 ή 10. Νούμερα, πώς το λέγαμε παλιά, νούμερα Τσαουσέσκου. Πώς λύνουμε τα προβλήματα. Εδώ βλέπουμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το φόρουμ, που είναι ένα εργαλείο εξ αποστάσεως ασύγχρονο και είναι πολύ σημαντικό, ενώ φανταζόμαστε ότι όσον αφορά το σύγχρονο και το ασύγχρονο εργαλεία, μεγάλο ρόλο θα παίζουν τα σύγχρονα. Τελικά, πολύ μεγαλύτερο ρόλο, κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων σε αυτή τη δράση, παίζουν τα σύγχρονα εργαλεία, γιατί τα χρησιμοποιούμε όποτε εμείς έχουμε χρόνο και διάθεση. Επίλυση απορίων. Αν το εκπαιδευτικό υλικό ως προς τη σαφήνεια, πληρότητα και τα επικαιροποίηση είναι πάρα πολύ καλές οι κριτικές. Εδώ αν θα χρησιμοποιούσαμε τα ρομποτάκια στην τάξη. Αν είμαστε ικανοποιημένοι, μπορούμε να τα μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην τάξη, είναι πολύ θετικά τα πράγματα. Και εδώ είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και τελειώνω, θα πω κάτι ακόμα. Με ποιο τρόπο θα προτιμούσατε να γίνει το σεμινάριο? Το 77,7% είναι 457 απαντήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Θα προτιμούσε μόνο μέσα της πλατφόρμας Moodle, που είναι η ασύγχρονη πλατφόρμα. Ενώ το διαζώσεις είναι εξαφανισμένο. Δεν γράφει καν το ποσοστό απάνω. Είναι τα δύο ακραία. Ενώ το 18,8% λέει ότι θα προτιμούσε και Moodle και τηλεδιάσκεψη. Και ένα πολύ μικρό ποσοστό με Moodle και διαζώσεις. Βλέπετε πόσο χαμηλά έχει πέσει το διαζώσεις. Μιλάμε τώρα για επιμόρφωση εκπαιδευτικών και όχι για διδασκαλία μαθημάτων μαθητές, έτσι. Γιατί έχουν γνωρίσει τα πλεονεκτήματα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης και κυρίως της ασύγχρονης, όπου μπορούν να ασχοληθούν με αυτό σε χρόνο και τόπο που επιλέγουν οι ίδιοι. Και για να το συνδέσω λίγο με το Σκασιαρχείο και με το Φεστιβάλ της Ολυμπίας, θα σας δείξω εδώ μια δράση που έχει κάνει το Δημοτικό Σχολείο Ποσειδονίας, το οποίο κάθε χρόνο έχει κινηματογραφική ομάδα, η εκπαιδευτικός πληροφορικής δηλαδή δημιουργεί κάθε χρόνο μια κινηματογραφική ομάδα και κάθε χρόνο φτιάχνεται μια ταινία με τους μαθητές και δύο ή τρεις εκπαιδευτικούς. Η τελευταία ταινία που δημιουργήθηκε είναι σε αυτό το link. Ίσως πρέπει να το πάρουμε και να το βάλουμε στο chat, θα το δούμε. Και η ταινία αυτή, η τελευταία, υλοποιήθηκε μέσα στην πανδημία. Υλοποιήθηκε με τα παιδιά μέσω WebEx, την πλατφόρμα που έδωσε το Υπουργείο. Δεν είναι ελεύθερο ρυθμικό, αλλά προφανώς είναι η επίσημη πλατφόρμα που έδωσε το Υπουργείο και αυτή χρησιμοποιήθηκε. Και γίναν όλα όσα έπρεπε να γίνουν κανονικά χωρίς την πανδημία, γίναν εξ αποστάσεως. Εκτός φυσικά από κάποια γυρίσματα κτλ. Που γίναν με μάσκες, τήρηση των αποστάσεων κτλ. Και σε περιόδους που επιτρεπόταν τα παιδιά να πάνε σχολείο. Μόνο και μόνο αυτή η δράση δείχνει ότι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία, δηλαδή πώς δεν χρειάζεται να παραιτηθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να συνεχίσουμε τις δράσεις που κάνουμε. Στα δε σεμινάρια e-twinning σκοπεύουμε την επόμενη χρονιά
να φτιάξουμε ένα νέο σεμινάριο που θα λέγεται «Δημιουργία κινηματογραφικής ομάδας στο σχολείο μας και πώς υλοποιούμε μια ταινία», η οποία θα περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για τις εισαγωγές στον κινηματογράφο, πώς φτιάχνουμε σενάριο με τους μαθητές μας. Μιλάμε πάντα ένα-δύο εκπαιδευτικοί με μια ομάδα μαθητών του σχολείου. Πώς φτιάχνουμε τις σκηνές, πώς βιντεοσκοπούμε, κάνουμε μοντάζ και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, ένα πλήρες σεμινάριο διάρκειας 6 μηνών, το οποίο θα λέει στον εκπαιδευτικό πώς να μπορεί να ξεκινήσει να φτιάξει μια κινηματογραφική ταινία, κινηματογραφική ομάδα, που να υλοποιήσει μια κινηματογραφική ταινία μέσα στο σχολείο. Ξεπέρασα το χρόνο, ζητώ συγγνώμη, αυτά είχα να πω. Ό,τι θέλετε, τα συζητάμε μετά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να μας μιλήσει η κυρία Αλεξία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και από μένα, πάλι. Χαίρομαι πολύ. Ξέχασα το χαίρομαι πάρα πολύ που στο φεστιβάλ για ακόμα μία φορά μας δίνει την ευκαιρία να πάρουμε μέρος και να εκφράσουμε τις απόψεις μας σε ένα θέμα και μάλιστα της καυτής επικαιρότητας. Ξέρετε, τώρα τελευταία εδώ στην Ηλία δεν μας έχουν και πολύ σε υπόλοιψη, να το πω έτσι κομψά. Όμως εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε το φεστιβάλ, που είναι πραγματικά μία όαση πραγμάτων και θεωρώ ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ γενιές παιδιών πλέον. Έτσι. Παίρνοντας τη σκητάλη από τον κύριο Τζιμόπουλο, να πω ότι όταν ξεκίνησε αυτή η επίγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη λέω εγώ, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τον τρόπο που έγινε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Το e-twinning και τα ελεύθερα του μαθήματα αποτέλεσε τεράστια βοήθεια στους εκπαιδευτικούς στο να βρουν βοήθεια ακόμα και για τεχνικές συμβουλές, συν κάποιες ομάδες του Facebook. Αυτοί ήταν οι που συμμετείχαν και εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι και στο e-twinning. Αυτή ήταν η βοήθεια που είχαμε εμείς στην αρχή της καραντίνας. Δεν θέλω όμως, όταν σκέφτηκα το θέμα, δεν ήθελα να μιλήσω και να μην συμμυρίσουμε. Δηλαδή, δεν θέλω να γκρινιάξω. Θέλω να δω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ούτως ή άλλως είναι πράγματα που τα συζητάμε πάρα πολύ και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά. Τα παιδιά, εντάξει, να πούμε ότι τα παιδιά ήθελαν να γυρίσουν στο σχολείο και στη διαζώση διδασκαλία, έτσι, γιατί όμως ήταν και πολύ μεγάλο το διάστημα στο οποίο απήχαν. Εγώ, δουλεύοντας σε ένα χωριό στην ουσία, τα παιδιά κάποιες φορές, ενώ είχαμε συνδεθεί στη WebEx, έφευγαν από το σπίτι και έρχονταν στο σχολείο κάτω στο προάβλιο, έλεγαν γεια, έλεγαν, λέγαμε πέντε κουβέντες και ξαναγύριζαν. Δηλαδή, πραγματικά η ανάγκη αυτή ήταν τεράστια. Σχετικά, η καινούργια γενιά είναι εξοικειωμένη, όχι τόσο όμως, η εκτίμηση δική μου δεν είναι τόσο εξοικειωμένη όσο νομίζουμε. Είναι εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες σε πράγματα τα οποία αυτά χρησιμοποιούν, ιδιαίτερα στα κοινωνικά δίκτυα και τα κινητά. Και βέβαια είχαμε μεγάλη χρήση κινητών. Στο σχολείο το δικό μου όλα τα παιδιά ήταν με υπολογιστή. Κάναμε τα αδύνατα δυνατά. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τον Δήμο Ανδρίτσανας Κρεσθένο. Πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και από την πρώτη στιγμή μοιράσαμε σπίτι-σπίτι, ξεστήσαμε το εργαστήριο, τα πάντα, ό,τι είχαμε στο σχολείο και μοιράσαμε στα παιδιά τεχνικό εξοπλισμό. Δεν ήταν τόσο εκεί το πρόβλημα. Εντάξει, το δίκτυο ήταν λίγο πρόβλημα, οι πλατφόρμες ήταν πρόβλημα. Πήγαμε και τι κάναμε, μεταφέραμε το μάθημα της τάξης στη WebEx, στη μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έφερε κόπωση
και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Νομίζω το είπε και ο κύριος Δημόπουλος, το υπενήχθηκε ίσως. Δεν είχαμε υποστηρικτικό υλικό, δηλαδή βρεθήκαμε ξαφνικά στα βαθιά, έτσι, και δεν είχαμε τέτοιου είδους βοήθεια. Τώρα, η τεχνολογία, η εκπαιδευτική σε κάθε εποχή είναι η πρωτοπορία. Δεν μπορεί η εκπαιδευτική να είναι απέναντι στη τεχνολογία. Όπως δεν ήταν ποτέ και απέναντι στη τηλεόραση, απέναντι στις τεχνολογίες των άλλων εποχών, έτσι. Προφανώς και δεν είναι απέναντι και προφανώς η τεχνολογία και ήρθε για να μείνει και θα μείνει. Αυτό είναι σίγουρο, είτε το θέλουμε είτε όχι. Τι γίνεται όμως, με ποιο τρόπο θα μείνει? Γιατί πλέον πρέπει να μιλήσουμε για παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας όταν μιλάμε για την τεχνολογία στο σχολείο. Και όχι απλά για τη χρήση και για την εκμάθηση κάποιων εργαλείων ή κάποιων, ή τα κόλπα, ας πούμε, της WebEx, να το πω έτσι, πώς θα τη χειριστούμε καλύτερα. Δεν είναι τόσο χειρισμού. Άρα, λοιπόν, η παιδαγωγική αξιοποίηση, με την έννοια ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να θέτει τους παιδαγωγικούς στόχους και να βρίσκει τα κατάλληλα εργαλεία μέσω των οποίων θα τους επιτυγχάνει. Προφανώς, όταν μιλάω για κάτι τέτοιο, μιλάω για ένα εργαλείο το οποίο θα λειτουργήσει επικουρικά ως εποπτικό μέσο, αν το θέλετε, εντός εισαγωγικών, έτσι η λέξη, στη δουλειά του δασκάλου. Μιλώ βέβαια αυτή τη στιγμή για παιδιά γυμνασίου και δημοτικού ή ακόμα και ηλικίου, έτσι. Μιλώ για τέτοιες ηλικίες όπου είναι πολύ ωραίο να νιώθεις ότι έχεις τον χρόνο δικό σου και αυτόνομο για να κάνεις όποτε έχεις όρεξη με τις εργασίες σου, αλλά μην ξεχνάμε ποτέ ότι τα παιδιά θέλουν μία οριοθέτηση και θέλουν και ένα άλλο κίνητρο να κάνουν κάποια πράγματα. Το ξέρουμε όλοι μας, είμαστε εκπαιδευτικοί, το ξέρουμε πολύ καλά. Η άποψη ότι τα παιδιά μπορεί να μαθαίνουν έτσι αυτόνομα, προφανώς μάλλον είναι παραπλανητική, γιατί κάθε φορά που το παιδί φέρνει σε αίσιο τέλος ένα πρόγραμμα, δεν επιτυγχάνει πάντα ένα ακαδημαϊκό επίτευγμα, μιλώντας για το σχολείο, έτσι. Ούτε σημαίνει ότι προοδεύει σε ανώτερα επίπεδα νοητικής λειτουργίας. Δεν είναι όμως μόνο η αυταπάτη αυτή της αυτονομίας που δημιουργείται στα παιδιά, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει και μία άλλη ανησυχητική πραγματικότητα. Ο υπολογιστής αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας, όμως υπάρχει μία υποψία ότι είναι δυνατόν να επαναφέρει τον παλιό τρόπο διδασκαλίας, τι δηλαδή, των πειθαρχημένων σχολείων, όπου τα παιδιά κάθονται σιωπηρά σε σειρές, ενθαρρύνοντας έτσι μία φυσική και κοινωνική απομόνωση, κάτι που μερικές φορές βολεύει το δάσκαλο και σε επικίνδυνο βαθμό, θα λέγαμε. Η τεχνολογία φυσικά από μόνη της δεν είναι καλή ή κακή. Τώρα το πώς, για ποιους σκοπούς και από ποια κοινωνία χρησιμοποιείται είναι αυτό που θα της δώσει και τον ανάλογο χαρακτήρα. Αν ένα παιδί απομονώνεται για πολλές ώρες ασχολούμενο από τον υπολογιστή, ίσως δεν φταίει ο υπολογιστής, αφού τα αίτια μπορεί να βρίσκονται αλλού, σε κοινωνικούς, ψυχολογικούς παράγοντες, στην οργάνωση της σύγχρονης αστικής ζωής. Άρα είναι στο χέρι μας να δώσουμε ένα καλύτερο και περισσότερο νόημα, έτσι που θα, σε αυτό θα βοηθήσει η τεχνολογία. Ο κίνδυνος δεν προέρχεται από το ότι το παιδί δήθεν δεν θα κονίζει το μυαλό του γιατί δεν θα κάνει τις αριθμητικές πράξεις ή από τον υπολογιστή, αλλά από το πώς θα χρησιμοποιήσει την κρίση του στον χρόνο που αυτό έχει κερδίσει. Στην ανώτατη νοητική λειτουργία που είδαμε στην πρώτη εισήγηση, στην πυραμίδα του Μπλουμ. Οι γονείς στην επαρχία δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν σε αυτά τα επίπεδα τα παιδιά. Θα λέγαμε μάλιστα ότι ένα επίτευγμα είναι ότι τα παιδιά υποστηρίζουν την οικογένεια με τις δεξιότητες που απέκτησαν από αυτή την ιστορία.
Ξέρετε ότι ό,τι χρειάζονται οι γονείς σε σχέση με πλατφόρμες, με ηλεκτρονικές αιτήσεις κτλ., τις κάνουν τα παιδιά πλέον. Και μάλιστα παιδιά μικρής ηλικίας. Κάτι το οποίο θέλω να επισημάνω επίσης είναι ότι αναπτύχθηκε ένα τεράστιο δίκτυο αλληλοβοήθειας, το οποίο θεωρώ ότι θα είναι μια σπουδαία παρακαταθήκη και μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά και μεταξύ μαθητών. Δεν είναι λίγες οι φορές που μαθητές προσφέρονταν έτσι από μόνοι τους στο να βοηθήσουν στους μαθητές τους στην χρήση και σε δυσκολίες που μπορεί να είχαν. Κάναμε δικτυακές γιορτές. Συμμετείχαμε σε ημερίδες. Προσφάτως κάναμε μια ωραία ψηφιακή ξενάγηση στο Μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία με πρωτοβουλία της Εφορίας Αρχαιοτήτων με τη χρήση ενός κινητού από το φίλο μας εδώ, τον αρχαιολόγο, τον κύριο Κωνσταντονόπλο. Πάρα πολλές οι δυνατότητες. Ιδιαίτερα νιώθω ότι για τα παιδιά της επαρχίας είναι σαν να είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Μου θυμίζει στο τι ήταν η τηλεόραση ίσως για τη δική μας γενιά και ο κινηματογράφος. Προφανώς είναι ένα ζητούμενο, είναι επίσης και ένα στοίχημα της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών και των πανεπιστημίων στο να δώσουν τις κατευθύνσεις που χρειάζονται, στο να δώσουν την υποστήριξη που χρειάζονται όσον αφορά το να βαδίσουμε στην παιδαγωγική διάσταση της χρήσης τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι που συζητείται πολύ και σε ακαδημαϊκό επίπεδο πλέον και που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Εντάξει, προφανώς αυτοί που είναι συνάδελφοι καταλαβαίνουν ότι έχοντας αυτό το ωράριο δεν γίνεται να φτιάχνεις σχέδιο μαθήματος για 20 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας την εβδομάδα ή σχέδιο μαθήματος με τις απαιτήσεις, ας πούμε, τις σεμιναριακές, να το πω και έτσι, έτσι. Εγώ το βλέπω αισιόδοξα. Θεωρώ ότι ακόμα και αν ήταν έτσι βίαιη μια τέτοια εμπειρία, άφησε καλά πράγματα. Είπα, θα το δω θετικά, έτσι. Και προλάβαμε, να σας πω και κάτι άλλο, εμείς προλάβαμε ελάχιστα πριν να κλείσουμε πέρυσι και κάναμε διαζώσεις. Μια πολύ ωραία ταινία μικρού μήκους σε συνεργασία με το φεστιβάλ, έτσι που προβλήθηκε κιόλας μετά και τα λοιπά, και τα παιδιά το χάρηκαν πάρα πολύ. Φυσικά κράτησαν την κάμερα, έμαθαν τα τεχνικά, τα έμαθαν όλα. Ήταν πολύ ευχάριστη η εμπειρία. Προς το παρόν αυτά από μένα, θα επανέλθουμε στη συνέχεια. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξία. Θα ήθελα να μας μιλήσει ο κ. Διονύσης Πρόβης. Για να μιλήσουμε μετά εμείς οι εκπαιδευτικοί στο τέλος και να γίνει μετά ένα δεύτερο κύκλο. Βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω έρθει εδώ ως μέλος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ. Δεν ξέρω, ακούγομαι, φαντάζομαι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, που ασχολήθηκε αυτή την περίοδο με την τηλεκπαίδευση. Κάναμε μια σειρά από έρευνες που αφορούσαν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν τα σχολεία αυτή την χρονική περίοδο. Θα τα πω έτσι στα πολύ σύντομα για να μπω μετά στην ουσία του πράγματος. Το πρώτο κομμάτι της έρευνας, το οποίο αν υπάρχει χρόνος ίσως αναφερθώ λίγο στο τέλος, ήταν εάν μπορούσαν να λειτουργήσουν διαζώσεις στα σχολεία και αν είναι σε ποιο βαθμό και με ποιους όρους. Το ένα ήταν αυτό. Το άλλο ήταν η λειτουργία των ειδικών σχολείων εν καιρό πανδημίας. Γιατί ξέρετε ότι ενώ όλα τα σχολεία λειτουργούσαν με τηλεκπαίδευση, τα ειδικά σχολεία λειτουργούσαν διαζώσεις, ακόμα και στη χειρότερη φάση της πανδημίας, στη χειρότερη φάση της καραντίνας. Από εκεί και πέρα, κάναμε μια έρευνα για την τηλεκπαίδευση, για το πώς τη βιώσανε
οι συνάδελφοι, οι εκπαιδευτικοί, τόσο σε εργασιακό επίπεδο, όσο και σε παιδαγωγικό εκπαιδευτικό. Και τέλος, ζητήσαμε και κάποια αντικειμενικά στοιχεία από τα σχολεία σε σχέση με το τι συνέβαινε με τους μαθητές, με τους εκπαιδευτικούς και με, και με το ίδιο το σχολείο. Με το τι δηλαδή δυνατότητες είχε το σχολείο ως ηλεκτρονικές δυνατότητες. Ας πάμε όμως στο κομμάτι που αφορά το παιδαγωγικό. Γιατί μπορεί να ήταν όλοι προηγούμενοι αισιόδοξοι, εμένα θα μου επιτρέψει να είμαι αισιόδοξος. Όχι όπως δεν θέλω να μηδενίσω το τι καταφέραμε στην τηλεκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί και ως μαθητές, αλλά όπως υπόθηκε προηγουμένως, σε καμία περίπτωση η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την διαζώσεις, σε καμία περίπτωση. Ας πάρουμε λιγάκι όμως τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο και ας μείνουμε μετά στο τέλος και στην Ελλάδα. Η UNICEF είχε χαρακτηρίσει από την αρχή τα παιδιά ως τα κρυμμένα θύματα της πανδημίας, κυρίως λόγω των επιπτώσεων που έχει σε αυτά η αναστολή της λειτουργίας των σχολείων. Αυτό δηλαδή, μιλάμε ακόμα και για την πρώτη φάση της πανδημίας, πριν από 1,5 περίπου χρόνο, Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης του 20, όταν είχε ξεκινήσει. Η τηλεκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε, όπως το ξέρουμε, στην Ελλάδα ως ίστατο μέτρο στην πρώτη φάση της πανδημίας, το προηγούμενο δηλαδή σχολικό έτος, όταν η αναστολή της λειτουργίας των τμήματων και των σχολικών μονάδων ήταν αναπόδραστη σύμφωνα με τους επιδημιολόγους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι την καθιστά, ότι είναι ένα ισότιμο υποκατάστατο της διαζώσης της διδασκαλίας. Είναι πραγματικά πολύ χαμηλότερο και αυτό το έχει δείξει και η έρευνά μας, αλλά το δείχνουν και τα θεωρητικά και θεωρητικές έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιπτώσεις της αναστολής της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας και της καθημερινής παρουσίας στο σχολείο για τους μαθητές είναι τόσο εκπαιδευτικές όσο ψυχοκοινωνικές και βιωτικές. Μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο όχι μόνο γιατί ότι είναι ο χώρος όπου μπορούν να γίνουν κοινωνοί της γνώσης, αλλά πηγαίνουν εκεί πέρα κυρίως για να έρθουν σε επαφή με τα συνομήλικα παιδιά, σε επαφή με άτομα τα οποία είναι έξω από το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον και γενικότερα να μπουν στη λογική της κοινωνικοποίησης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, το ξεχνάμε μερικές φορές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ίσως είναι ακόμα και πιο σημαντικό από την ίδια τη γνώση, η κοινωνικοποίηση δηλαδή των παιδιών. Τώρα, αναφορικά με τις εκπαιδευτικές διαμορφωτικές επιπτώσεις, είχαμε αποκλεισμούς από την εκπαιδευτική διαδικασία της τηλεκπαίδευσης των ευάλωτων κυρίως κοινωνικών ομάδων, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Αυτό η επιλογή της τηλεκπαίδευσης δεν συνοδεύθηκε με αντισταθμιστικά μέτρα άρσης αυτών των αποκλεισμών. Για παράδειγμα, παροχής τεχνολογικού εξοπλισμού. Εδώ πέρα να πούμε, πριν από μερικούς μήνες το Υπουργείο έδωσε αυτά τα γνωστά βάουτσερ για την αγορά εξοπλισμού, στο τέλος δηλαδή της δεύτερης φάσης της καραντίνας. Στην Ελλάδα, για να γίνει αυτό λιγάκι πιο αντιληπτό, το 32 περίπου το 100% του πληθυσμού γνωρίζουμε με βάση την Ελστάτ ότι βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και το 25% περίπου των νοικοκυριών δεν έχει πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ήδη, χωρίς την ενίσχυση του κράτους, βλέπαμε ότι αρκετοί μαθητές, είτε λόγω χαμηλού οικονομικού επίπεδου, είτε λόγω της μη συμμετοχής τους, της μη σύνδεσής τους στο διαδίκτυο, σε καλής ποιότητας διαδίκτυο, δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και στην τηλεκπαίδευση. Από την άλλη, υπήρχαν και προβλήματα, όπως υπόθηκαν μερικά από αυτά και προηγουμένως. Έχουμε άμβληση της ικανότητας συγκέντρωσης σε παιδιά και εφήβους. Ξέρουμε ότι η τηλεκπαίδευση απαιτεί μεγάλο αυτοέλεγχο από τους μαθητές. Πολλές φορές απαιτεί την παρέμβαση, τη βοήθεια του ενός γονέα. Δηλαδή, για να λυθούν κάποια προβλήματα από τα πιο απλά, ίσως και από τα πιο δύσκολα, όταν από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον επικοινωνία άμεση με τον εκπαιδευτικό και με τους μαθητές, σε αυτό το σημείο μπαίνει ο γονέας. Το κυριότερο όμως από παιδαγωγική άποψη και από εκπαιδευτική άποψη μάλλον, είναι ότι η τηλεκπαίδευση οδήγησε σε μια νέου τύπου μετοπική διδασκαλία. Δηλαδή, επιστρέψαμε στο μοντέλο διδασκαλίας
που είχαμε πριν από 60-70 χρόνια, όπου ουσιαστικά μιλάει ο καθηγητής, ο εκπαιδευτικός, απέναντι από τους μαθητές και οι μαθητές απλώς ακούν, χωρίς να μπορούν να συμμετέχουν είτε χωρίς να έχουν τη διάθεση να συμμετέχουν. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως, είχαμε ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις που οφείλονταν κυρίως στην απουσία του σχετίζεσθε με τις ομάδες των συνομιλίκων για τους μαθητές. Υπήρχε η απουσία παιχνιδιού, συντροφιάς, σωματικής επαφής, που όλοι αυτοί είναι παράμετροι πραγματικά πολύ σημαντικές για την ψυχολογική εξέλιξη και την κοινωνική ορίμανση του παιδιού. Επίσης, ακόμα και η UNESCO είπε ότι πέρα από αυτά τα κοινωνικά, παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά, είχαμε και προβλήματα σε μια μερίδα μαθητών και μαθητριών, μιας και το σχολείο είναι το μοναδικό φροντιστικό περιβάλλον στο οποίο έχουν πρόσβαση. Και έχουν τεθεί ερωτηματικά για το κατά πόσο τα παιδιά ήταν περισσότερο εκτεθειμένα κατά τη διάρκεια της καραντίνας στη σωματική τιμωρία. Όλα αυτά τα λέμε όχι με τη λογική ότι η τηλεκπαίδευση από μόνη της είναι κάτι αρνητικό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε δεν μπόρεσε να διασφαλίσει αυτά τα οποία ζητούσαμε. Πάμε να δούμε όμως τι απάντησαν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί για την τηλεκπαίδευση σε σχέση με το διάφορα ερωτήματα που τους είχαμε θέσει. Στην έρευνα αυτή περίπου έλαβαν μέρος 4.000 εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Οπότε οι εκτιμήσεις που μας έδωσαν, οι προσωπικές εκτιμήσεις, μπορούμε να πούμε ότι μας δίνουν μια εικόνα για το τι συνέβη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πρώτα απ' όλα, επειδή υπόθηκε αυτό σε σχέση με την επιμόρφωση, τα 3/4 των εκπαιδευτικών, δηλαδή περίπου πάνω από 3.000, είπαν ότι δεν είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν ουσιαστικά σχετικά με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Οπότε η μόνη τους επιλογή ήταν αυτή που είπα προηγουμένως, η μετοπική διδασκαλία. Από την άλλη, ρωτήθηκαν αν θεώρησαν αναγκαίο να τροποποιήσουν το σύνολο των παιδαγωγικών μεθόδων. Απάντησαν ότι σε 52% πάρα πολύ και σε 20% περίπου μέτρια. Το οποίο σημαίνει ότι ενώ βλέπανε ότι υπήρχαν προβλήματα, λόγω της απουσίας αυτής της κατάλληλης επιμόρφωσης, η λύση που βρίσκανε ήταν λύσεις είτε μέσω της συνεργασίας με όλους τους εκπαιδευτικούς, είτε λύσεις ανάγκης τις οποίες προσπαθούσαν να υιοθετήσουν για να υπερπηδήσουν τα εμπόδια που δημιουργήθηκαν. Τώρα, πέρα από αυτά, υπήρχαν προβλήματα τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως είπαμε και προηγουμένως, και αυτό το είδανε ακόμα και οι εκπαιδευτικοί. Το 70% των εκπαιδευτικών είπαν ότι οι μαθητές είχαν προβλήματα σε σχέση με την έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού. Και επίσης, περίπου το ίδιο ποσοστό, είπαν ότι υπήρχαν προβλήματα σε σχέση με τη σύνδεση. Αυτό είναι καθαρά τεχνικό κομμάτι, πέρα από τα παιδαγωγικά και τα εκπαιδευτικά. Αυτό όμως θα μας δείχνει ότι ουσιαστικά είχαμε εδώ πέρα πολλές κατηγορίες και πολλά επίπεδα επικοινωνίας του μαθητή με το σχολείο. Εμείς ως εκπαιδευτικοί και το κράτος, μέσω του συντάγματος, είναι υποχρεωμένο να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Το πρόβλημα αυτό, λοιπόν, το ξέρουμε ότι υπάρχει και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα, το κράτος, κεντρικά και εμείς οι εκπαιδευτικοί. Η τηλεκπαίδευση, η πανδημία, ήρθε να εντείνει αυτό το πρόβλημα και δυστυχώς τα προβλήματα, το θέμα αυτό θα το δούμε και τα επόμενα σχολικά έτη. Τέλος, μιας και μιλάμε για εξαποστάσεως εργασία και για επαφή με το ίντερνετ, είχαμε και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και φαινομένων εκφοβισμού. Σε αυτό απάντησαν θετικά περίπου το 40% των συναδέλφων. Άρα βλέπουμε ότι αυτό είναι ακόμα ένα σημείο στο οποίο πρέπει να δούμε να το κοιτάξουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης, ένα άλλο θέμα που πρέπει να θίξουμε και να προσέξουμε είναι ότι δεν είναι όλα τα μαθήματα, για όλα τα μαθήματα, με τον ίδιο τρόπο δυνατή διδασκαλία μέσω της τηλεκπαίδευσης.
Παράδειγμα, τα εργαστηριακά μαθήματα που είναι στα επαγγελματικά λύκεια, η φυσική αγωγή, τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Αυτά είναι μαθήματα που υστερούν σε σχέση με κάποια άλλα στην τηλεεκπαίδευση. Και αυτό είναι επίσης ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επισημάνανε ότι υπήρξε η πλημελής συμμετοχή και ανταπόκριση των μαθητών και μαθητριών στα μαθήματα και τις εργασίες που τους ανατίθεται. Το οποίο σημαίνει ότι η τηλεκπαίδευση, λόγω της μεγαλύτερης φυσικής απόστασης που υπήρχε με τον εκπαιδευτικό και με τον φυσικό χώρο του σχολείου, ουσιαστικά δημιούργησε επιπλέον προβλήματα. Φυσικά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, με βάση τα όλα τα προηγούμενα, 9 στους 10 είπαν ότι η τηλεκπαίδευση δεν μπορούσε να θεωρηθεί ισότιμη εκπαίδευση με τη διαζώση. Και ότι δημιουργεί συγχρόνως εμπόδια, όπως είπαμε και προηγουμένως, ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και μαθητές, όπως και ανάμεσα στην αλληλεπίδραση μαθητών, δημιουργώντας συγχρόνως επιπλέον εκπαιδευτικές απαιτήσεις. Όλα αυτά λοιπόν είναι μια σειρά από θέματα, τα οποία εμείς ως εκπαιδευτικοί καλούμε να τα λύσουμε και τα επόμενα χρόνια. Τώρα, η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Μπορούμε να κάνουμε κάτι του χρόνου. Θα σας δείξω μόνο 2-3 γραμμαθήματα από την έρευνα που κάναμε σε σχέση με τα κενά τμήματα, με τις κενές αίθουσες. Στην αρχή λοιπόν της πανδημίας προσπαθούσαμε να βρούμε ποια είναι η καλύτερη λύση για να γίνει το μάθημα διαζώσης. Ρωτήσαμε λοιπόν τα σχολεία, στα οποία περίπου φοιτούσαν το 20% του μαθητικού δυναμικού της χώρας. Ναι, μου το βάλω από την αρχή, δεν πειράζει, θα περάσω μερικά. Ρωτήσαμε λοιπόν αν έχουν τα σχολεία που λειτουργούν κενές αίθουσες. Αυτά είναι τα στοιχεία που μας έδωσαν, αυτές είναι οι απαντήσεις που μας έδωσαν. Περίπου δηλαδή 4 στα 10 σχολεία είπαν ότι δεν έχουν καμία κενή αίθουσα, αλλά 6 στα 10 σχολεία είπαν ότι έχουν κενές αίθουσες, ξαναλέω, σε σχολεία που ήδη λειτουργούν και θα μπορούσαν άνετα να χρησιμοποιηθούν. Τα στοιχεία αυτά να πούμε ότι είναι γνωστά στο Υπουργείο. Τώρα, σε περίπτωση που χρησιμοποιούσαμε μόνο τις κενές αίθουσες, πώς θα ήταν η εικόνα? Γιατί το πρόβλημα, ξέρουμε ότι η τηλεκπαίδευση ήρθε στην Ελλάδα, χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε 27, 26, 25 τμήματα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν μόνο τις κενές αίθουσες, βλέπουμε ότι θα είχαμε μια αρκετά μεγάλη αλλαγή. Αρκετά μεγάλη μείωση στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν σε μεγάλα τμήματα. Με κόκκινο στο συγκεκριμένο γράφημα είναι οι μαθητές στα σχολεία που απάντησαν, που φοιτούν σε τμήματα με 27, 26, 25 κτλ. Μαθητές, όπως είναι τώρα δηλαδή. Ενώ με πράσινο είναι πώς θα ήταν η εικόνα εάν είχαν χρησιμοποιηθεί όλες οι κενές αίθουσες. Για να πάμε να δούμε και λιγάκι αριθμητικά, βλέπουμε ότι στα υπερμεγέθη τμήματα, από 22 και 27 μαθητές δηλαδή, θα είχαμε μια μείωση που συνολικά θα φτάνει το 40%. Αυτό σημαίνει, στο δείγμα μας μόνο, στο δείγμα που είναι το 20%, ότι περίπου 18.000 μαθητές θα φοιτούσαν σε μικρότερα τμήματα. Είναι σημαντικό αυτό? Είναι. Γιατί ακόμα και τώρα, τη στιγμή που μιλάμε, κάποια τμήματα έχουν ξανακλείσει. Και προφανώς, ξαναλέω, η τηλεκπαίδευση είναι μια λύση ανάγκης, αλλά είναι μια λύση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο ως ίστατο μέτρο. Δυστυχώς, το πρώτο μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί, κατά την άποψή μας, είναι να σπάσουν τα τμήματα. Να μην έχουμε πια 27-26 μαθητές σε κάθε τμήμα, αλλά να έχουμε λιγότερους. Αυτά είναι τα αντίστοιχα ποσοστά και στα τμήματα από 16 έως 21. Κάναμε μια έρευνα ειδική και στην Αττική, που είναι επίσης ήταν μια περιοχή με μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Βρήκαμε τα ίδια. Τώρα, και με αυτή την καρτέλα κλείνω. Υπάρχουν άλλοι χώροι? Ναι. Εδώ πέρα βλέπουμε τα σχολικά κτίρια, μάλλον τις σχολικές μονάδες, όχι σχολικά κτίρια, που είχαμε πριν το 2010. Και αυτές που είχαμε το 2017-2018 σύμφωνα με την Ελστάτ. Η διαφορά είναι πάνω από 2.000 σχολικές μονάδες. Προσέξτε, δεν μιλάμε για 2.000 σχολικά κτίρια, γιατί κάποιες σχολικές μονάδες ήταν στο ίδιο κτίριο και συγχωνεύτηκαν, θεωρούνται πλέον μία. Αλλά σίγουρα ανάμεσα σε αυτές τις 2.000 λιγότερες σχολικές μονάδες υπάρχουν κάποια κενά σχολικά κτίρια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και αυτά. Τώρα, η τηλεκπαίδευση. Για να πω κι εγώ κάτι θετικό, για να μην θεωρήσετε ότι τα βλέπω όλα μαύρα. Η τηλεκπαίδευση σίγουρα έχει
και κάποια θετικά. Μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά. Αλλά αυτή τη στιγμή τα προβλήματα τα οποία έχουμε για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε είναι προβλήματα και συστημικά. Δηλαδή, δεν γίνεται το 20%, το 25% των μαθητών να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε καλής ποιότητας διαδίκτυο, ή το 40% των μαθητών, όπως έδειξε ένα άλλο μέρος της έρευνας, να παρακολουθεί την τηλεκπαίδευση από κινητό. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα δεν έχουν την ίδια ίσης πρόσβαση στην εκπαίδευση. Άρα, έχουμε μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Η τηλεκπαίδευση έχει έρθει και πρέπει να μείνει, γιατί πρέπει να δούμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε σωστά για να μειωθούν αυτές οι ανισότητες, αλλά πρέπει όλο αυτό να γίνει μέσα σε έναν ευρύτερο διάλογο. Και θεωρώ ότι αυτό που κάνει το φεστιβάλ σας σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή και πραγματικά σας δίνω συγχαρητήρια. Θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να τα συνεχίσουμε και ως κοινωνία, αλλά και θεσμικά στους φορείς. Συγγνώμη που μίλησα περισσότερο. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τζιμόπουλο. Θα ήθελα να μιλήσω ο κύριος Γιάννης Παπάς και να μιλήσω εγώ στο τέλος, δηλαδή να πω και τη δικιά μου εμπειρία και να κάνω και τις όποιες ερωτήσεις που μάθουμε, ώστε να υπάρχει και ένα τέταρτο κύκλο συνέχεια. Λοιπόν, αφού μιλώ μετά από τους εκλεκτούς συναδέλφους, να πω ότι μου έδωσε μια εντύπωση μέχρι στιγμής η κουβέντα ότι, όπως συνήθως θα έλεγα εγώ, κάνουμε ένα αντάρτικο, γιατί δεν αντιφάσεις ακούμε και στον καθένα μας και εγώ θα μιλήσω με αντιφάσεις. Η κυρία Γιάνγκουρα είπε ότι τα παιδιά ήρθαν στο σχολείο, θα το πω εγώ, κάναμε μια γιορτή ας πούμε τα Χριστούγεννα, διαδικτυακή, αλλά παράτυπα ή παράνομα, ήρθαν και τρία παιδιά και παίξανε, τα κινηματογραφήσαμε και τα βάλαμε στη γιορτή. Δηλαδή, τώρα αυτό τι σημαίνει από το περιστατικό που διηγήθηκε. Ότι η ανάγκη είναι το διαζώσεις, το λέμε όλοι, και προσπαθούμε με ένα αντάρτικο να βάλουμε και την τεχνολογία, ό,τι θετικό έχει, μέσα στο διαζώσεις και να, το σχολείο να είναι πραγματικά αυτό το σχολείο που θα δώσει χαρά, δημιουργικότητα κτλ. Κτλ. Πράγματι και εγώ νομίζω ότι μέσα στην αίθουσα υπήρχε σιωπή. Να πω μια ακόμα λεπτομέρεια που δεν ακούστηκε, ότι οι κάμερες, ειδικά στη δευτεροβάθμια, ήταν κλειστές. Άρα, νομίζω ότι μερικές φορές, το είπε ο κ. Προβής προηγουμένως, νομίζω ότι ήμασταν υπερβολικά μόνοι, μιλάγαμε δηλαδή σε τοίχο. Το αντάρτικο όμως υπήρχε και πριν το διαζώσεις, ας πούμε στα πολιτιστικά προγράμματα και μία από εδώ, παρόντος και του κ. Θεοδοσίου, μιλάμε πολύ και για τον κινηματογράφο. Νομίζω ότι ενώ δεν επιτρέπεται τα πολιτιστικά προγράμματα φέτος, μέσα στα οποία υποτίθεται κάναμε ό,τι είπε να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι είδα, να και άλλες αντιφάσεις, γίνανε. Και διαπίστωσα ότι ακόμα και ό,τι έγινε, όπως και στη δικιά μας περίπτωση, στο δικό μου σχολείο, έγινε ψηφιακά μέσω του έμπρεξ κλπ. Στην πραγματικότητα όμως, όλοι περιμέναμε τη στιγμή που θα συναντηθούμε. Δηλαδή, τώρα, πράγματι συναντηθήκαμε και σε μια εβδομάδα έχουμε και γυρίσματα. Πράγματι δουλέψαμε το σενάριο μέσω WebEx και τα λοιπά. Κάτι όμως έλειπε. Ένα μήνα προσπαθούσα σιγά σιγά να τους πω ότι τα παιδιά μπορούμε να ανοίξουμε τις κάμερες. Άρα δεν υπάρχει ομάδα χωρίς να βλέπει ένας τον άλλο. Τελικά μετά από ένα μήνα το καταφέραμε. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν εγγενή προβλήματα με την τηλεκπαίδευση. Και ο καθένας
από ό,τι καταλαβαίνω, μέσα στους οποίους είμαι και εγώ, βρίσκει τρόπους για να χτυπήσει από εδώ και από εκεί και να πάρει ό,τι θετικό υπάρχει, όπως είπαμε, και να περιμένει όμως τελικά να γίνουν όλα διαζώσεις. Στη δικιά μας περίπτωση να πω δύο έτσι πράγματα. Πράγματι έγινε μια κινηματογραφική ομάδα διαδικτυακά, έγινε κάλεσμα τέτοιου τύπου. Προχωρήσαμε, είδαμε και μία-δύο ταινίες, γιατί στο σχολείο όταν λειτουργούσε διαζώσεις, λειτουργούσε και ως κινηματογραφική λέσχη, δηλαδή φέραμε κάποιες ταινίες και προβάλαμε κάποιες Κυριακές. Εμένα δεν ξέρω αν άρεσε τόσο πολύ αυτό σε σχέση με το διαζώσεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το να δούμε με διαμοιρασμό, δηλαδή μια ταινία. Από εκεί και πέρα, ως ομάδα, αυτό ας πούμε το κρατώ ως θετικό. Είδαμε ταινίες μικρού μήκους από άλλα σχολεία κτλ. Από το Κάμπανε Ζιζάνιο. Μιλήσαμε και φτιάξαμε το σενάριο, όλα αυτά. Αξιοποιήσαμε στο σενάριο μέσω του drive, ας πούμε, δηλαδή ένας να γράψει, αλλά τελικά όλοι να γράφουν. Και αυτό νομίζω είναι θετικό. Αλλά ως ομάδα, εγώ νομίζω ότι γίναμε όταν έληξε όλο αυτό και συναντηθήκαμε στο σχολείο. Έτσι. Πραγματικά υπήρχε, μόνο δεν αγκαλιαζόμασταν. Τα παιδιά εννοώ, πρώτα απ' όλα, και είχαν χαρά πολύ μεγάλη που βρεθήκαμε με αυτόν τον τρόπο. Επίσης να πω ότι πέρα από τον κινηματογράφο, πολύ ωραία νομίζω μπορεί να ενταχθεί ας πούμε το ραδιόφωνο που νομίζω είναι την επόμενη εβδομάδα, νομίζω είναι, υπάρχει εκδήλωση για το ραδιόφωνο που θα κάνει ο Μπαλτάς κλπ. Το λέω αυτό γιατί μου θύμισε πάρα πολύ και το σκέφτηκα χωρίς εγώ να έχω ασχοληθεί με αυτή, ότι οι γιορτές, δεν ξέρω και άλλοι συνάδελφοι που μίλησαν, οι γιορτές ήταν και λέγεται σαν ραδιοφωνικές εκπομπές. Προσπαθήσαμε δηλαδή να υπάρχει συμμετοχή μέσω του chat κτλ. Και τη συμμετοχή των ακροατών. Αυτά λοιπόν όμως είναι όλα νομίζω στην περιφέρεια. Αυτή η περιφέρεια όμως δίνει δύναμη και στους καθηγητές και σε εμάς, αλλά δίνει πρώτα απ' όλα στα παιδιά, να πάρουμε δηλαδή από ό,τι μπορούμε και να το εφαρμόσουμε. Με λίγο αντάρτικο, με λίγες παρατυπίες. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει σχέση με το ίδιο το μάθημα, νομίζω θα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, πολλές φορές νομίζω ότι στο ίδιο το μάθημα θέλει πραγματικά αυτό που είπε από την αρχή η κυρία Στοδοδοκή και όλοι οι συνάδελφοι, να βρούμε ποια είναι η μέθοδος να κάνουμε τα παιδιά χαρούμενα. Εγώ έχω μια αίσθηση ότι το μήνυμα της τηλεκπαίδευσης ήταν παιδιά σιωπηλά, για να μην πω στενοχωρημένα ή και σε κατάθλιψη. Παιδιά σιωπηλά. Εκτός μαθήματος, όλα τα άλλα τα συζητάμε, όπως τώρα, εκτός δηλαδή του τυπικού μαθήματος εννοώ, στα οποία προσωπικά, όπως και βλέπω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, έχουν ασχοληθεί, δηλαδή κινηματογραφική ομάδα, με τηλεκπαίδευση, με ψηφιακά μέσα και χωρίς, αλλά κυρίως χωρίς, και όλα τα άλλα. Νομίζω επειδή τα περισσότερα τα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, εγώ εδώ πολύ σύντομα σταμάτω. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ωραία. Εγώ είχα σκεφτεί και εγώ διάφορα πράγματα τα οποία ήθελα να πω, έχοντας, ας πούμε, και κατά έναν τρόπο, ας πούμε, μια τριπλή ιδιότητα, ας πούμε, όπως είπε και ο Νίκος, που γνωριστήκαμε το 9 μέσα στο Βάλλον Ολυμπίας ως συνεργάτης, τα επόμενα χρόνια κάνοντας κινηματογραφικά εργαστήρια. Και μετά από το 15 μέχρι τώρα δούλευα μέχρι και πέρυσι σε ιδιωτικά σχολεία και εδώ και ένα χρόνο είμαι αναπληρωτής στη δημόσια εκπαίδευση.
αυτά τα αναφέρω γιατί όχι για λόγους βιογραφικούς, αλλά το λέω ότι βλέποντας το τι συνέβη τώρα με το κομμάτι της εκπαίδευσης και ακούγοντάς σας εσάς, θα έλεγα ότι θα γίνω ίσως ακόμα πιο γκρινιάρης και κριτικός σε σχέση με τον κύριο Προβή. Δηλαδή, πιάνοντας σκητάλι για το κομμάτι του κινηματογράφου, θεωρώ ότι είναι μια πολύ κακή, ας το πούμε, σκέψη και επιστημονικά μιλώντας και καλλιτεχνικά να περιμένουμε να σκεφτόμαστε το κομμάτι της εκπαίδευσης ότι αφήνει κάτι τυπικό, διότι αυτή τη στιγμή έχοντας βγάλει απ' έξω όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, έχοντας βγάλει τα project αντίστοιχα εκτός και τώρα και πριν, που ούτως ή άλλως δηλαδή υπήρχαν αφορμές για τεχνολογικό εγγραμματισμό, για τεχνολογικό εγγραμματισμό, καλλιτεχνικό εγγραμματισμό, προκοπιστικό εγγραμματισμό, κινηματογραφικό και διαφόρων ειδών εγγραμματισμών. Αυτή δηλαδή η δυνατότητα διεκόπη. Δηλαδή διεκόπη ουσιαστικά συστημικά από το ίδιο το Υπουργείο. Οπότε θα ήταν καλό να αναζητήσουμε τρόπους για το πώς μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και να μπορούμε να συμβαίνουν όμορφα πράγματα στην τάξη με ένα συμπεριληπτικό τρόπο. Και όχι να σκεφτόμαστε το τι θετικό έμεινε από αυτή τη διαδικασία ως μια λύση ανάγκη. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν, ούτως ή άλλως εκπαιδευτικοί ή καλλιτέχνες, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στη σχολή, προσπαθούσαν και κάνανε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, είτε αυτό λέγεται drive, είτε λέγεται μοντάζ, είτε λέγεται κάμερα, θα κάνουν, ας πούμε, και πριν. Οπότε, σημαίνει πώς μπορούν να ενταχθούν με αφορμή αυτό και να θυμηθούμε αυτή την. Θα έλεγα εγώ ίσως να θυμηθούμε αυτή τη σύγκριση για το πόσο πιο ζωντανά ήταν τα πράγματα και να τα εντάξουμε με έναν τρόπο ξανά. Το δεύτερο είναι, ας πούμε, το εξής. Αυτό που είπε και ο Νίκος στην αρχή και σχετίζει δηλαδή, με όλα αυτά που συζητάμε, δηλαδή που και εγώ έτσι γνώρισα το Φρενέ με τη συζήτηση που είχα μια μέρα με τον Νίκο, είναι ότι ο Φρενέ, ας πούμε, και το σκασιαρχείο και ως παιδαγωγή, ας πούμε, μιλώντας, μιλάω, πρέπει να έχουμε στο νου μας πάντα για μια διαδικασία συμπερίληψη. Οπότε, το κομμάτι, ας πούμε, της διαδικασίας, της, ας το πούμε, εξ αποστάσεως, θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος για να έχει κάποιο νόημα είναι να είναι μόνο επικουρική και με έναν τρόπο ταυτόχρονα τα υπόλοιπα. Σε καμία περίπτωση αποκλειστικά. Δηλαδή, να θέσουν ούτε ακόμα και για παραδείγματα παιδιών όπως υπόθηκε τον κύριο Δημόπουλο για απομακρυσμένες περιοχές ή για παιδιά τα οποία για λόγους υγείας βρίσκονται μακριά από το σχολείο. Ίσα-ίσα, επειδή αυτό έχει υποθεί νομίζω για την κυβέρνηση από κάποια στελέχη αυτή τη στιγμή, έχουν προτείνει, ας πούμε, για απομακρυσμένα μέρη να κάνουν μάλιστα μόνο μέσω WebEx. Και το είδαμε αυτό να συμβαίνει, για παράδειγμα, φέτος εδώ στα Χανιά. Μία μέρα όταν έξε χιόνι, 8 η ώρα το βράδυ, πήραμε μήνυμα από τη διευθυντή που είχαν στείλει από την πρωτοβάθμια ότι αύριο και για 3 μέρες ξαφνικά θα κάνουμε web. Δηλαδή, μια ανοιχτή, ουσιαστικά la carte, αλλάζει η διαδικασία αυτή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και από εκπαιδευτική γίνεται ένα περίεργο, ας πούμε, είδος διδακτικής, όπως είπε η κυρία Αλεξία. Οπότε, αυτομάτως, δηλαδή, βγαίνει όλο το κομμάτι της συμπερίληψης για όλους. Και ιδιαίτερα για αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, είχαν προταθεί λύση, γιατί στο ένα σχολείο που ήμουν, υπήρχε και μια τέτοια περίπτωση παιδιού που δεν μπορούσε να παρακολουθήσει για λόγους υγείας. Οπότε το αίτημα το οποίο είχε γίνει, ας πούμε, και στην περιφέρεια, να πάει δάσκαλος, που υπάρχει μια ειδική διάταξη, αν δεν κάνω λάθος, να πάει δάσκαλος και να γίνει κατοίκον δασκαλία, που ουσιαστικά απορρίφθηκε. Ενώ θα έπρεπε να συζητάμε για το πώς θα μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα και να υπάρχει μια φυσική παρουσία, ιδιαίτερα για τα παιδιά αυτά. Τα οποία έχουν αυξημένες ανάγκες και ζουν ούτως ή άλλως στον δικό τους εγκλισμό για λόγους, ας πούμε, υγείας κτλ. Πάμε λοιπόν τώρα και στα υπόλοιπα αυτά που λέμε. Δηλαδή, το θέμα είναι πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιείται με τρόπους ώστε να μας κάνει να είμαστε όλοι μαζί. Δηλαδή, ένα βασικό κομμάτι που συζητούσαμε και μαζί με τον Πάπη τον Παλαιτά από το Σκασιαρχείο είναι, για παράδειγμα, από τα πρώτα πράγματα τα οποία σκεφτόμαστε ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί το κομμάτι της τεχνολογίας ήταν το να παραμείνουν, για παράδειγμα, ανοιχτές βιβλιοθήκες. Οι σχολικές βιβλιοθήκες ως θεσμός έχει την πραγματικότητα απαξιωθεί ως καταργηθεί. Δηλαδή, κάποτε υπήρχαν αυτόνομες βιβλιοθήκες, γενικά αυτές έχουν κλείσει. Τα πολλά σχολεία που είχαν βιβλιοθήκες τα τελευταία χρόνια δεν λειτουργούν. Θα μπορούσε, ας πούμε, να υπάρχει ένα ενιαίο λογισμικό, όπως έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες που κοιτούσα τελευταία, ώστε να μπορούν, για παράδειγμα, να μπορεί κάποιος να διαβάζει, είπε, όχι να διαβάζει απλά ένα online βιβλίο που υπάρχουν πολλά τέτοια, αλλά κυρίως να υπάρχει μια πλατφόρμα
το οποίο να είναι μια πλατφόρμα διαδανεισμού και οι βιβλιοθήκες να είναι ανοιχτές, δηλαδή με ένα φυσικό τρόπο. Να μπορεί, ας πούμε, το παιδί να πηγαίνει να κάνει το διαδανεισμό του σπίτι του και να βλέπει, να ενημερώνει το σύστημα, ποιο βιβλίο λείπει, ποια βιβλία υπάρχουν και να υπάρχουν κυλιόμενα ραντεβού και να πηγαίνουν τα παιδιά εκεί με όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και να ανοίγουν, να είναι ανοιχτές οι βιβλιοθήκες και να είναι ένας τόπος συνάντησης με το σχολείο, με το εκπαιδευτικό προσωπικό, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Οπότε αυτός είναι ένας από τους πολλούς τρόπους πώς θα μπορούσε η τεχνολογία ακόμα και μέσω πανδημίας να κάνει τα σχολεία πιο ανοιχτά και όχι όπως έγινε τώρα ερμητικά κλειστά. Το άλλο σημαντικό κομμάτι το οποίο αναφέρθηκε ήδη, θα επιμείνω σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα πιο ειδικά που μπορεί να μοιάζουν ουσιαστικά πολύ εξειδικευμένα, αλλά νομίζω ότι κρύβουν μια μεγάλη ουσία. Δηλαδή, ότι με όλο αυτό το οποίο έγινε και είναι ότι ουσιαστικά δεν υπήρχε από πριν και εκμεταλλεύτηκαν ουσιαστικά αυτό το κενό. Υπάρχει μια τεράστια απουσία, όχι μόνο τεχνολογικού γραμματισμού, αλλά και νομικού και δικαιωματικού και συνδικαλιστικού γραμματισμού, θα έλεγα. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Δηλαδή, θα επιμείνω στο κομμάτι του αρχικού ΦΕΚ, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάει ουσιαστικά ότι το Υπουργείο μας υποχρέωνε να κάνουμε εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση και κάπου εκεί βάζει μια παχιά τελεία που λένε και οι φιλόλογοι. Και λέει μετά για τον λόγο αυτό το Υπουργείο παρέχει δωρεάν την πλατφόρμα web και στη διάθεση. Πουθενά δηλαδή στην πραγματικότητα και σε όλα τα αφέκτα που παρακολούθησε μετά στη συνέχεια, δεν έλεγε ότι είναι υποχρέωση να κάνουν μέσω web. Αυτό το πράγμα έχει μια τεράστια συνέπεια ισότιμη, δηλαδή μεγέννησε ακόμη περισσότερο το κομμάτι τη πρόσβαση για τα παιδιά του δημοτικού, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι, η ζώνη η εκπαιδευτική, η όλη εκπαιδευτική διαδικασία, η διδακτική, μεταφέρθηκε το απόγευμα. Γιατί το σύστημα θα κράσει. Και πολλοί λέγανε ότι αυτό. Και κανείς δεν αντέδρασε στο πράγμα ουσιαστικά έγκαιρα. Δηλαδή, με έναν τρόπο. Δεν λέμε, δηλαδή, πέρα από το κομμάτι παραβίαση των δεδομένων κτλ., το οποίο υπόθηκε στην αρχή ως φήμη, συνέχεια βγήκε, ας πούμε, και με διάφορα αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτό το πράγμα ήταν. Φαινόταν δηλαδή ότι οι υποψιαστές είχαν ουσιαστικά κάτι παραπάνω από μία λύση. Οπότε αυτό, μετά τι γίνεται, όταν δεν βγήκαν ποτέ και κάθε ώρα και τα σωματεία μας και να πούνε ότι θα κάνουμε δηλαδή, τη διαδικασία την εκπαιδευτική με τον τρόπο που εμείς θυμούμε, δηλαδή με όποιο λογισμικό κρίνουμε εμείς και εμείς πούμε, θα εγγυηθούμε την ασφάλεια ή να υπάρχει μια καθοδήγηση από την Ένωση των Πληροφορικών Ελλάδων ή από τον ΕΛΑΚ, ότι θα μπορείτε να έχετε όλα ας πούμε, τα δεδομένα των παιδιών σας ασφαλή, θα να διοργανώσετε ένα κύκλο ίσως σεμιναρίων από τέτοιου είδους φορείς που είναι ανεξάρτημένα αλλά συνεργάζονται με το κράτος και να πούνε ότι με άλλα λογισμικά ή με το κάθε λογισμικό μπορούν να τηρηθούν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας ώστε να μπορεί να γίνει αυτό. Το λέω αυτό γιατί στο κομμάτι που υπόθηκε ειδικά για τα ειδική αγωγή ή να το πούμε έτσι όλες αυτές τις αφανείς μειοψηφίες, εγώ φέτος για παράδειγμα είχα τάξη υποδοχής. Και είναι ενδεικτικό ότι για την τάξη υποδοχής δεν εκδόθηκε ποτέ ΦΕΚ ή καμία υπουργική απόφαση η οποία να όρισε με ποιο τρόπο εμείς ως εκπαιδευτικοί της τάξης υποδοχής κάνουμε μάθημα σε αυτά τα παιδιά. Ούτε η όρεση στην διδασκαλία, δηλαδή υπήρχε μια πλήρη απουσία. Ενώ και με θεσμικό τρόπο. Παραπλήσια για τα τμήματα ένταξης υπήρχε η δυνατότητα να βρίσκονται σε μια κοινή τάξη και εκεί άφηνε ένα παραθυράκι ουσιαστικά ο νομοθέτης και έλεγε ότι μπορούν να χρησιμοποιούν το Skype ή άλλες πλατφόρμες για να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά. Οπότε αναρωτιέται εύλογα και εγώ και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι για ποιο λόγο δεν δόθηκε ή ας το πούμε δεν προπαγανδίστηκε, να το πούμε έτσι, ή δεν κινητοποιήθηκε η εκπαιδευτική κοινότητα, τα σωματεία μας, οι διάφοροι επιστημονικοί φορείς και να διεκδικήσουν το δημόσιο λόγο. Αλλά και γραπτό θέμα να χρησιμοποιούν τέτοιου ή άλλου τύπου λογισμικά. Γιατί μέχρι πέρυσι υπήρχε, ας πούμε, όλα αυτά τα λογισμικά που περιγράφει ο κ. Δημόπουλος και μάλιστα αυτά είναι τα επίσημα λογισμικά του Υπουργείου. Σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μια πρωτοβουλία να πληρωθούν εδώ, μας είπαν ότι δυστυχώς το Υπουργείο με κάποιο τρόπο, που είχαμε κάποιους υπαλλήλους και ποινές και από τον ΕΛΑΚ, μας είπαν ότι τους έχουν λίγο δεμένα τα χέρια και δεν μπορούμε εμείς να προτείνουμε κάτι άλλο. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί αντίθεση στη Γαλλία και στην Ιταλία, τελείωσε το ΕΛΑΚ, έχει δει ότι προτείνανε αποκεντρωπημένα και ελεύθερα και ανοιχτού τύπου λογισμικά να τα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικό με ποιο τρόπο θέλει. Δηλαδή,
όπως είναι για παράδειγμα το Jitsi και το Big Blue Button, αλλά εδώ λόγω έλλειψης υποδομών δεν υπήρχε ούτε καν ως αναφορά αυτό το πράγμα. Οπότε όλο αυτό που μοιάζει τεχνικό σκέλος οδήγησε τα παιδιά να κάνουν μάθημα στην απογευματινή ζώνη. Επίσης, μιλώντας και με εργασιακούς όρους, στην πραγματικότητα ήταν μια μονομερής δηλαπτική μεταβολή η σύμβαση εργασίας όλων των εκπαιδευτικών στο πρωτοβάθμιο. Δηλαδή, από εκεί που δουλεύαν το πρωί, έπρεπε να ξαφνικά δουλεύουν το απόγευμα και αντίστοιχα οι γονείς τους να βρουν λύσεις που δεν ήταν πάντα εφικτό, ώστε να βρίσκονται μαζί με τα μικρά παιδιά εκείνες τις ώρες. Ειδικά δηλαδή τα παιδιά τα οποία βρίσκονται σε πιο ευάλωτες ομάδες, δηλαδή γονείς οι οποίοι ήταν άνεργοι, δεν μπορούσαν να διαπραγματευτούν με τον εργοδότη κτλ., δεν είχαν τη δυνατότητα. Οπότε αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και θα ήθελα να ακούσω, ας πούμε, σε επόμενο κύκλο, δηλαδή αν επανέλθει, ας πούμε, αυτό το κομμάτι ξανά, ποια είναι, ας πούμε, ποια θέση θα μπορούσε να πάρει το κομμάτι του ΕΛΑΚ, δηλαδή αφού υπάρχει όλο αυτό το 30% αποσίωση του εξοπλισμού, νομίζω ότι βγάλει και μια ανεξάρτητη έρευνα ο ΕΛΑΚ σχέση με αυτό το οποίο φαινόταν, είχε καταγραφεί δηλαδή, το πράγμα και από μέρους. Το άλλο το οποίο, ας πούμε, νομίζω είπαμε είναι για το κομμάτι αυτό, δηλαδή ότι είναι τι μοιραζόμαστε ουσιαστικά με τους μαθητές μας, ακόμα δηλαδή και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή είναι το περιεχόμενο, δεν είναι δηλαδή πανάκι στην τεχνολογία κτλ. Είναι το πώς, ας το πούμε, έχουμε τη δυνατότητα, πώς είναι με το κομμάτι και στο κασιαρχείο και στο τρενέ, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συνελεύσεις με τα παιδιά και το κομμάτι που σχετίζει με συνελεύσεις των παιδιών όταν βγει το κομμάτι του κανονισμού, αν και η θέση της ΔΟΕ ήταν να μην προχωρήσουν σε αυτό, πάρα πολλά σχολεία με την πίεση, με προφορικές πιέσεις, αναγκαστήκαμε να αποφασίσουμε τις αποστάσεις και με κλειστά σχολεία για τον εσωτερικό κανονισμό στα σχολεία. Κάτι που είναι αντίθετο και στην παιδαγωγική του Φαρτινέ και σε μια γενικότερη παιδαγωγική συμπερίληψη, όπου, όπως μας έλεγε ο Σύνδρος του Παιδιού, υποθέτω τα παιδιά συναποφασίζουν γι' αυτό, ειδικά στην δευτεροβάθμια. Τέλος, μια που ξεκίνησα με τον κινηματογράφο, να πούμε ότι είτε για μικρούς είτε για μεγάλους, από τη δικιά μου προσωπική εμπειρία έχοντας διδάξει και σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες στο κομμάτι του κινηματογράφου, νομίζω ότι είναι αντικατάστατο η διαζώση διαδικασία. Καθότι ναι, μπορεί να υπάρχουν εκπαιδευτικοί κάποιοι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με το ρομποτισμό και να είναι από άλλες ειδικότητες, αλλά η δικιά μου αίσθηση είναι ότι το κομμάτι του γραμματισμού, αυτό που διατυπώνει και ο κύριος Προβής, του τεχνολογικού γραμματισμού είναι πάρα πολύ χαμηλό, είτε μιλάμε για κινηματογράφο, είτε μιλάμε για το πώς να χειριστούν το WebEx, πόσο μάλλον κινηματογράφο, πόσο έβδομη τέχνη, είναι μια συνδυαστική τέχνη και απαιτεί όχι μόνο τεχνικές διαδικασίες σε ένα πρόγραμμα, αλλά είναι μια πολυσύνη διαδικασία. Και το σημαντικό είναι ότι κυρίως δεν είναι μια τεχνική διαδικασία, είναι μια καλλιτεχνική διαδικασία όπου μικροί και μεγάλοι πρέπει να υπάρχουν μαζί, να μην χάνουν τον προβλησμό τους, να μοιράζονται τις σκέψεις τους, να αλληλεπιδρούν, δηλαδή να μπορούν να. Από το χαμόγελο που θα έχει ένας προς τον άλλον στην όποια ιδέα, μέχρι το τελικό κομμάτι της υλοποίησης της ταινίας, δηλαδή το μοντάζ να γίνεται μέσα στην αίθουσα μαζί με όλα τα παιδιά μαζί, μαζί με όλους τους ενήλικες μαζί, ώστε να βλέπουν και να λύνουν τεχνικές απορίες, που ειδικά το τελευταίο σκέλος είναι αυτό που σπάνια και εγώ προλάβαινα να διδάξω, ήταν το πιο απαιτητικό. Είπα τελευταίο. Ξέχασα το πιο σημαντικό για τα παιδιά την τάξη υποδοχής. Ειδικά για το κομμάτι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, είπαμε ήδη, είναι γνωστό ότι τα παιδιά πρόσφυγες και τα παιδιά Ρωμά ήταν αποκλεισμένοι σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο στην πραγματικότητα. Αντίστοιχα για τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στη τάξη υποδοχής, ενώ υπάρχουν, έγινε μια πρόσφατη μια προσπάθεια από το ΙΕΠ να ανέβουν ψηφιακά υλικά, το κομμάτι του έντυπου υλικού δυστυχώς είναι αναπόσπαστο και θα έπρεπε να είναι αναπόσπαστο και απαραίτητο. Και δεν υπάρχουν εκτός από ένα και μοναδικό σύγγραμμα, όλα τα συγγράμματα του ΙΕΦ, εκτός από το γιάσεις το οποίο δίνεται, όλα τα υπόλοιπα είναι σε μια ψηφιακή μορφή, απρόσιτα, πολλές φορές έχουν στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα σε κάποιο μπάτζετ, ένα σχολείο, να αγοράσει όσα συγγράμματα μπορεί, να τα διαθέτει βασικά δωρεάν το ίδιο το ΙΕΦ. Σε όλα τα σχολεία τη τάξη υποδοχή και να μπορούν να τα έχουν και να συμβαίνουν όλα αυτά αντίστοιχα μέσα από τι σχολικέ εκτροπέ ή άλλου τρόπου, ώστε να μπορούν να κάνουμε ραδιόφωνο με παιδιά εντό και εκτό σχολείου, όπω ορίζει και η κοινωνική καταγωγική
που αποτελεί βασικό μέρος του σκασιαρχείου, είτε μιλάμε για κοινωνική παιδαγωγική και ραδιόφωνο, είτε κινηματογράφο, να ασχολεί εκτός στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και κάποιο εξοπλισμό καλό και όχι μόνο ένα κινητό, είτε μιλάμε για κινηματογράφο ή κάτι άλλο. Και μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά με έναν, με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ο καλύτερος δυνατός που έχει μία λύση ανάγκη. Αυτά ήθελα να πω, να μαζέψω λίγο δηλαδή ίσως και το κομμάτι. Εγώ θα έβαζα ίσως το κομμάτι της πορείας, ότι στην επόμενη φάση όλες όλη την εμπειρία προσωπικά και για εμένα, ίσως και για τα παιδιά τα οποία είχα και για συναδέλφους, θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγο ποιες είναι οι προτάσεις με συνέχεια, δηλαδή και σε επίπεδο θεσμικό, για το πώς θα μπορούσαν να κινηθούν σε σχέση με μια διεκδίκηση από πλευρά τους και η αντίστοιχα η ΟΛΜΕ και το ΕΛΑΚ που βρίσκονται εδώ πέρα, αλλά και αντίστοιχα με τα σωματεία. Νομίζω ότι θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί λένε ότι το να ξανακλείσουν τα σχολεία ή να επαναληφθούν τις διαδικασίες είναι το πιο πιθανό σενάριο, όπως προχωράει και ο αλγόριθμος του εμβολιασμού αυτή τη στιγμή. Δαμιανέ, προφανώς, επειδή εγώ είπα στην αρχή να μην είμαι και πολύ κρινιάρα, ξέρεις, καμιά φορά θέλω να πω ότι εμείς παθαίνουμε το εξής, επειδή όλα αυτά, εμείς οι εκπαιδευτικοί εννοώ, τα έχουμε πολύ συζητήσει. Θεωρούμε ότι είναι γνωστά από όλους. Δηλαδή, προφανώς προσυπογράφω και την ξέρω βέβαια την έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ και έχουμε πάρει μέρος και εμείς και την έχουμε διαδώσει και στην περιοχή μας και προφανώς προσυπογράφω όλες τις δυσκολίες που ανέφερες και εσύ και ο κύριος Παπάς, έτσι. Γι' αυτό και το όνεισα αρχικά ότι αυτό κακώς το ονομάζουμε εξ αποστάσεως διδασκαλία. Ήτανε μία επίγουσα εξ αποστάσεως διδασκαλία γιατί βρεθήκαμε έτσι να προσπαθήσουμε να κολυμπήσουμε στα βαθιά και ουσιαστικά βρεθήκαμε όλοι μας στο δίλημα να το κάνω αυτό το πράγμα, να βλέπω τα μαύρα τετραγωνάκια στην οθόνη ή να μην το κάνουμε καθόλου και να μην έχω καμία επαφή με τα παιδιά. Εντέχνως και το Υπουργείο και οι πιέσεις που δεχόμασταν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που ονομάζουμε κοινή γνώμη στην κοινωνία, έσπρωχνε να αισθανθείς ντροπή να μην το κάνεις. Και βέβαια, κανείς, όχι τα που κανείς, όλοι τώρα όμως το καταλαβαίνουν. Καταρχάς το μεγάλο πλεονέκτημα, μάλλον αυτό το πράγμα μετατράπηκε σε ένα τεράστιο πλεονέκτημα, γιατί επειδή μπήκαμε σε όλα τα σπίτια άθελά μας, μπήκαμε ως παρουσιαστές ειδήσεων όμως. Ξέρετε, έτσι, ντυμένοι, σενιαρισμένοι, όπως είμαστε τώρα, μαύρο γύρω-γύρω και εμείς στη μέση στο κάδρο, μας είδε η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, ο μπαμπάς, η θεία, ο άλλος που ψιθύριζε στα παιδιά από δίπλα. Οπότε, ξέρουν πάρα πολύ καλά οι γονείς αυτή τη στιγμή και η ελληνική κοινωνία τι ακριβώς γινόταν. Και βέβαια, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο το επιλέξαμε, ούτε θα το επιλέξουμε. Επαυξάνω ότι και μέσω της καραντίνας τα ιδιαίτερα κρυφά, φανερά, ξεκίνησαν να γίνονται διαζώσεις. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Δεν είναι κρυφό, όλοι μας έχουμε φίλους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ο ένας με τον έναν που κάναν μάθημα εδώ και βλέποντα κάτι είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά και ξεκίνησαν να πηγαίνουν και στα κρυφά στα σπίτια. Αυτό γινόταν. Άρα λοιπόν, προφανώς το πρόβλημα είναι μεγάλο, προφανώς η αποξένωση είναι μεγάλη και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που προέρχονται και από την ανοργανωσιά και από το ότι βρεθήκαμε ξαφνικά να πρέπει να τα βγάλουμε πέρα. Όχι μόνο εμείς, η ελληνική οικογένεια. Έτσι, δεν είναι μόνο το κομμάτι των εκπαιδευτικών. Βρέθηκε και η ελληνική οικογένεια απελαγωμένη για χίλιους μύριους λόγους. Το θέμα είναι, από όλη αυτή την ιστορία, τελικά αν μπορούμε να κρατήσουμε ένα, δύο, τρία πραγματάκια θετικά, τα οποία θα λειτουργήσουν επικουρικά στη διαδοζώση της διδασκαλία. Δεν συζητάει κανείς, δεν πιστεύω ότι συζητάει κανείς σε σοβαρά ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να προταθεί
ότι εντάξει, ρε παιδί μου, να το δούμε και λίγο εναλλακτικά, ας πούμε, και να, αν χρειαστεί να κάνουμε τηλεκπαίδευση στην Κίμολο, γιατί να πάει καθηγητής, ας πούμε, στην Κίμολο, που να κάνει οικονομία ή γαλλικά που κάνω εγώ, δεν πειράζει. Ας το βάλουμε σε ένα ηλεκτρονικό τμήμα. Εντάξει, εδώ περνάμε σε άλλο επίπεδο τώρα, έτσι. Και προφανώς αυτά που είπε ο Δαμιανός και προσυπογράφω και δεν το συζητάμε καν. Βέβαια, για να λέμε και την αλήθεια, έχουμε την σοβαρή υποψία, παύλα βεβαιότητα, ότι το Υπουργείο θα το κάνει πράξη αυτό. Δεν θέλω να γίνω προφήτης κακών, αλλά εντάξει. Υπάρχουν εδώ, συνάδελφοι, έγιναν τα μαθήματα των εικαστικών στο Λύκειο, που βγήκαν από το Λύκειο, και για να δικαιολογήσουν ότι τα παιδιά κάπως πρέπει να προετοιμαστούν, αυτά που θα δώσουν σχέδιο ή γραμμικό ή ελεύθερο για τις πανελλαδικές, να μην πούν ότι δεν κάναν τίποτα, τους βάλαν σε ηλεκτρονικό τμήμα. Το φαντάζεστε? Από την αρχή της χρονιάς δεν είχαν κάνει καθόλου σχέδιο, καθόλου ελεύθερο, καθόλου γραμμικό, και κατά το Γενάρη ή Φλεβάρη μπήκαν σε ηλεκτρονικό τμήμα. Και μάλιστα αναπεριφέρεια. Εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μάζεψαν τα παιδιά που είχαν την πρόθεση, επευθύνθηκαν στο σχολείο και τους φτιάξαν ηλεκτρονικό τμήμα. Και ανάγκασαν καθηγητές εικαστικών να κάνουν μάθημα. Νομίζω να πω. Αυτό έτσι διευκρινιστικά. Βέβαια, εγώ σας λέω όμως, επειδή και εκφύσεως ίσως βλέπω λίγο το ποτήρι μισογεμάτο, θέλω να το βλέπω έτσι, πιστεύω ότι μπορούμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα με τις όποιες δυσκολίες. Εξάλλου η ζωή με δυσκολίες πορεύεται. Νομίζω πιάσαμε πολύ ένα κομμάτι διαχειριστικό, πολύ έντονα, και ξεφύγαμε από το κομμάτι των νέων τεχνολογιών και της παιδαγωγικής, που ήταν ζητούμενο. Και κατά πόσο όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες φέρνουν αλλαγές, τις θέλουμε ή δεν τις θέλουμε, είναι σαφές. Εδώ πάμε προς τεχνητή νοημοσύνη, θα μείνει πίσω δηλαδή το διαδίκτυο που έχουμε σήμερα, μιλάμε προς άλλες φάσεις. Και θέλω να τονίσω ότι, μιλώντας για την παιδαγωγική του Φρενέ, μιλάμε για καινοτομίες που έφερε την εποχή του, το 30, 40, 50, 40, το 26 γεννήθηκε νομίζω, 23, κάπου εκεί τέλος πάντων, γύρω στο 50. Όχι, ο Φρενέ, συγγνώμη παρεμβαίνω, ναι. Από το 24-25 ξεκίνησε εκεί. Σαν δάσκαλος να βάζει τις νέες τεχνολογίες. Είχε καινοτομίες, δημιούργησαν ένα σπόρο για ένα διαφορετικό σχολείο ασυζητητή. Πολλά θέματα που έθεσε και εφάρμοσε, η ανοιχτότητα, η αξιοποίηση των μέσων της εποχής, το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος μες στην τάξη, το να έχουμε αυθεντικές δραστηριότητες, όλα αυτά είναι κυρίαρχα και μπορούν και σήμερα, είναι πολύ σημαντικά, να εφαρμοστούν. Και πιστεύω ότι οι νέες τεχνολογίες δίνουν όθηση σε αυτά. Αυτό προσπάθησα να αναδείξω από την παρουσίασή μου. Δίνουν όθηση σε αυτά. Και πάμε προς μια άλλη παιδαγωγική. Για μένα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα πάμε προς μεικτά μοντέλα. Δεν μιλάω σε εφαρμογή στην πράξη. Η τάση, όπως φαίνεται, κάτι θα κρατήσουμε από το διαδικτυακό, κάτι θα κρατήσουμε, φυσικά το διαζώσεις, δεν το συζητούμε, αλλά μην ξεχνάτε, είναι και οι διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, δεν είναι μόνο η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια. Βλέπουμε τα μεταπτυχιακά γίνονται συστηματικά εξ αποστάσεως αυτή τη στιγμή και τι ανταπόκριση έχουν όλα τα εξ αποστάσεως που έχουν γίνει, που ήταν, είναι ασύλληπτο, ας πούμε. Αλλά ο κάθε ενήλικας μέσα από τα δικά του προσωπικά προβλήματα θα το επιλέξει σε κάποια φάση. Είναι, άρα να συζητήσουμε ποια είναι η τάση, προς τα που πάει. Κρατώντας βέβαια όλες αυτές τις καινοτομίες που ήταν, αλλά πιθανώς για την εποχή μας είναι κάποιες άλλες οι καινοτομίες. Και έχουμε διάθεση να τις δούμε. Τι έρχεται. Αυτό για μένα είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και ένα που θέλω να τονίσω είναι ότι οι τεχνολογίες, οι ψηφιακές, φέρανε μεγάλη έκρηξη στη δημιουργικότητα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάγαμε για ταινίες από μαθητές αν δεν είχαμε τις ψηφιακές τεχνολογίες. Πώς θα μπορούσαν τα παιδιά να κάνουν ταινίες, αν δεν μπορούσαν να συνεργαστούν σε ομάδες και όλο αυτό να είναι ένα παιδαγωγικό μοντέλο, το οποίο
τους καλλιεργεί πάρα πολλές δεξιότητες. Δεν το συζητούμε, εννοείται. Και γι' αυτό έχουν και τόσο μεγάλη ανταπόκριση και με ενθουσιασμό συμμετέχουν. Ωστόσο, αν δεν υπήρχαν οι ψηφιακές τεχνολογίες, θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τέτοια έργα. Είναι ένα ζητούμενο. Οπότε να δούμε και τα καλά της υπόθεσης. Αυτό θέλω να πω. Να συμπληρώσω εδώ. Και εγώ δεν ήθελα να πιάσω το θέμα της ανυπαρξίας του Υπουργείου, του ΙΕΠ, σε όλη αυτή τη διαδικασία δηλαδή. Τα έχουμε πει και τα έχουμε χιλιοποιεί οι εκπαιδευτικοί. Δεν είναι θέμα. Και να μην συζητάμε το αρνητικό, το ότι κινδυνεύει διαζώσιμα. Είναι αδύνατο να κινδυνεύσει διαζώσιμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δικαστεί ούτε σε ένα μικρό ποσοστό. Ούτε και στα απομακρυσμένα μέρη πιστεύω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Άλλωστε το σχολείο κατά κύριο λόγο δεν είναι προσφορά γνώση, είναι κοινωνικοποίηση. Κοινωνικοποίηση δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως, εννοείται σε αυτή τη ηλικία. Τώρα στη πανεπιστήμια, στα μεταπτυχιακά είναι μια άλλη συζήτηση, δεν νομίζω ότι μας αφορά εδώ. Υπάρχουν καινοτομίες, υπάρχουν εργαλεία τα οποία είναι πλέον προσιτά σε όλους. Αυτό που να κρατήσουμε, δηλαδή το ελεύθερο λογισμικό είναι δωρεάν σε όλους. Δηλαδή οποιαδήποτε εφαρμογή σκεφτείτε υπάρχει σε ελεύθερο λογισμικό. Κάτι το οποίο πριν 20-30 χρόνια ήταν αδιανόητο. Υπάρχουν δηλαδή οι τεχνολογίες, υπάρχουν τα μέσα να προχωρήσουμε στο να εντάξουμε τον κινηματογράφο στο σχολείο πολύ, πολύ φτηνά. Σχεδόν δωρεάν. Άρα μας μένει η επιμόρφωση, οι συνθήκες στο σχολείο και η ένταξή τους, δεν ξέρω, σε κάποια προγράμματα σπουδών, στα πρώτα κτλ. Αυτό όσον αφορά τη συνέχεια που είπε η Σοφία, ότι έχουμε πια τις δυνατότητες που δεν τις είχαμε πριν λίγα χρόνια. Αυτά από μένα. Να πάρω και εγώ την τη σειρά. Προφανώς και η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη. Και όπου έχει χρησιμοποιηθεί με τον σωστό τρόπο, μόνο βοηθάει. Γενικότερα, οτιδήποτε βοηθάει στην διασπορά και στην εμπέδωση της γνώσης, είναι, εγώ θεωρώ, πρέπει να είναι αποδεκτό. Πρέπει να δούμε όμως στη συγκεκριμένη περίοδο η τηλεκπαίδευση τι ρόλο έπαιξε. Δηλαδή, ήταν έτοιμο το ελληνικό σχολείο για αυτό, ήταν έτοιμη η ελληνική κοινωνία για αυτό. Υπήρχαν προβλήματα. Προφανώς η συντριπτική πλειοψηφία των απόψεων λένε ότι τα προβλήματα υπήρχαν και ήταν πολλά. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι μηδενίζουμε ή ότι δεν δεχόμαστε την τηλεκπαίδευση ως ένα εργαλείο, ως ένα επιπλέον εργαλείο για να μπορέσουμε να εντάξουμε, για παράδειγμα, δεν είναι ένα παράδειγμα, μαθητές στη σχολική ζωή. Θα δώσω εγώ ένα παράδειγμα, δικό μου, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έχουμε μαθητές οι οποίοι έχουν πρόβλημα όρασης, σοβαρό πρόβλημα όρασης ή σοβαρό πρόβλημα ακοής. Με τεχνολογία μπορούν πολύ πιο εύκολα να ενταχθούν σε ένα σχολείο μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές που δεν έχουν παρόμοια προβλήματα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Αντίστοιχα προβλήματα με κοινωνικοποίηση ή τέλος πάντων διαφόρων φύσεων προβλήματα υγείας είτε κοινωνικά είτε οτιδήποτε μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί σωστά. Η περίοδος αυτή έδειξε αυτό, ότι δεν χρησιμοποιήθηκε σωστά η τεχνολογία, η τηλεκπαίδευση. Εγώ επιμένω στον όρο τηλεκπαίδευση, γιατί ακριβώς δεν είναι εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην τριτοβάθμια έχουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση που υπάρχει ένα ολόκληρο θεωρητικό πλαίσιο από πίσω. Δηλαδή, το να κάνεις εκπαίδευση από το σπίτι σου σε κάποιον μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό φοιτητή, για να την κάνει σωστά, έχει ένα ολόκληρο υπόβαθρο θεωρητικό. Αυτό που κάνανε οι εκπαιδευτικοί, γι' αυτό είπα και εγώ στην αρχή, ότι δεν είχαν καθόλου καμία επιμόρφωση και απλώς μπήκαν στα βαθιά τους, πετάξανε ότι κάνετε αυτό που μπορείτε. Έκανε ο καθένας αυτό που μπορούσε, δηλαδή μόνος του. Η τηλεκπαίδευση δεν μπορεί
να δεν μπορούμε κάτι που το οποίο γίνεται στον κόσμο των ενηλίκων να το μεταφέρουμε στον κόσμο των ανηλίκων. Γιατί ξέρουμε ότι η ψυχολογία, η ψυχοσύνθεση και γενικότερα το όλος ο κόσμος ενός παιδιού που είναι κάτω από το 18 και είναι είτε στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο, είναι εντελώς διαφορετικός από έναν κόσμο ο οποίος, τον κόσμο ενός 22χρονου, 25χρονου, δεν μιλάω για τεράστιες, για μεγαλύτερες ηλικίες, 40, 45, 50 ετών, αλλά προφανώς αυτά τα λίγα χρόνια, που για μας φαίνονται λίγα τώρα στην ηλικία που είμαστε, για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικά. Και η μετάβαση από το περιβάλλον του σχολείου στην τηλεκπαίδευση ή από το περιβάλλον του σχολείου, αν θέλετε, σε επαφή με ενήλικες, στο πανεπιστήμιο δηλαδή, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα. Γενικά, πρέπει να κρατήσουμε την τηλεκπαίδευση στο μυαλό μας ως κάτι το οποίο πρέπει να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, ώστε να καταφέρουμε να μειώσουμε τις ανισότητες, ώστε να καταφέρουμε να μειώσουμε τα προβλήματα. Αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δυστυχώς, η τηλεκπαίδευση λοιπόν δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Και θεωρώ ότι, και με βάση τα σημερινά, γιατί δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά στη δευτεροβάθμια βγήκε απόφαση από το Υπουργείο ότι δεν θα μετράνε απουσίες κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Αυτό αυτόματα καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί προβλήματα. Η τηλεκπαίδευση λοιπόν από μόνη της για να αντικαταστήσει, ακόμα και σε περίπτωση ανάγκης τη διαζώσης, πρέπει να είμαστε από εδώ και πέρα πάρα πολύ σίγουροι ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι τα σχολεία πρέπει να μείνουν όσο το γίνεται του χρόνου, όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο ανοιχτά. Ελπίζω με τα εμβόλια να είμαστε όλοι ασφαλείς και να μην χρειαστεί να καν να κουβεντιάσουμε για κλείσιμο σχολείων λόγω καραντίνας, αλλά θεωρώ αυτό πρέπει να είναι το πρώτο θέμα. Και έπρεπε να είναι το πρώτο θέμα για το προηγούμενο καλοκαίρι για την εκπαίδευση. Δυστυχώς δεν ήταν, δεν ξέρω ακριβώς γιατί, ίσως θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλος κίνδυνος να κλείσουν τα σχολεία, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ακόμα και αν δεν κλείσουν τα σχολεία, τα κενά, τα εκπαιδευτικά και τα παιδαγωγικά που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά, θα βρούμε τρόπο σιγά σιγά να τα λύσουμε. Αυτά και συγγνώμη που ξαναμίλησα πολύ. Γιάννη, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Ναι. Εγώ θα ρωτούσα τον κύριο Θεοδοσίου αυτό το φεστιβάλ που είναι οπτικοακουστική συνάντηση, όπως λέει συνήθως, θα το άλλαζε να γίνει, ας πούμε, κάτι όπως έγινε φέτος? Και θέλω να πω ότι, δεν ξέρω αν είναι ρητορικό το ερώτημα και να πει πραγματικά το ιστοδοσίο. Εγώ κρατάω όμως ένα θετικό, ότι είδαμε με την πλατφόρμα που άνοιξε από το φεστιβάλ, που είδαμε τις ταινίες, την Αντιγόνη, ξέρω εγώ, αυτό ας πούμε, ήταν πάρα πολύ καλό, νομίζω. Και πρέπει να συνεχιστεί, λέω, προτείνω εγώ στην κύριε Θεοδοσίου και νομίζω το έχει σκεφτεί και έχει. Αλλά από την άλλη, όχι, ας μην μιλήσω άλλο, να δω τι θα πει ο κύριος Θεοδοσίου στην ερώτηση για αυτή. Λοιπόν, μάλλον επειδή θα πρέπει να κλείνουμε κιόλας, έτσι δεν είναι, πέρασανε 2 ώρες, πέρα από το ερώτημα του Γιάννη, μπήκανε καταρχήν από όλη τη συζήτηση πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και η σκέψη μου η πρώτη ήταν ότι μάλλον δεν είναι θέματα μιας δίωρης συζήτησης, είναι θέμα ενός συνεδρίου που πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί δεν είναι τεχνικά ζητήματα, είναι θέματα ουσίας. Η παιδεία είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής ζωής, γιατί όπως ξέρετε εσείς είναι ο χώρος, τα χρόνια εκείνα στα οποία ουσιαστικά διαμορφώνεται ο αυριανός πολίτης. Και όπως είπε ο Νίκος βέβαια, το σχολείο δεν είναι μόνο προσφορά γνώσης, είναι κοινωνικοποίηση, δηλαδή είναι οι πολίτες του αύριο. Άρα λοιπόν οτιδήποτε συζητάμε, παιδαγωγικές μεθόδους, μέσα διδασκαλίας, τεχνολογικά μέσα, ουσιαστικά πρέπει να εντάσσονται σε αυτή τη διαδικασία, το να βγάλουμε τον αυριανό πολίτη. Και η χρήση των μέσων, γυρίζοντας πίσω τώρα στο Σελεστέν Φρενέ,
το 1925 που ξεκίνησε να βάζει σε εφαρμογή αυτές τις μεθόδους. Για την ακρίβεια, λίγο πιο πριν πήγε σε σχολείο, αλλά αυτός ο άνθρωπος μόλις τέλειωσε την παιδαγωγική σχολή, δεν πήγε μέσα σε σχολείο, πήγε στα χαρακόμματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τραυματίστηκε σοβαρά από τα αέρια, ήταν κατά 80% ανάπηρος και μετά το τέλος του πολέμου είναι πήγε σε σχολείο και η βασική του σκέψη και πάνω σε αυτήν ουσιαστικά ανέπτυξε όλες τις ιδέες ήταν πώς γίνεται να μην ξαναζήσουμε ένα τέτοιο πόλεμο. Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε αυτούς τους πολίτες που θα πούνε όχι σε μια μεγάλη καταστροφή. Αυτός είναι ο βασικός, πιστεύω, ο στόχος της εκπαίδευσης σε όλα τις, τα επίπεδα. Εγώ, από όλα αυτά που υπόθηκαν είναι πάρα πολλά και βγαίνουν πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα ήταν εξαιρετική η εικόνα που δώσατε το τι πραγματικά συμβαίνει, πού βρισκόμαστε. Και μόνο κατανοώντας πού βρισκόμαστε μπορούμε να πούμε ότι δεν είμαστε ούτε απεσιόδοξοι ούτε αισιόδοξοι ή μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Αν κατανοούμε την πραγματικότητα μπορούμε να την αλλάξουμε. Και επειδή αυτή η πραγματικότητα βία ήρθε στη ζωή μας, ενώ η πανδημία και έτσι μπήκανε και όλες οι νέες τεχνολογίες, μάλλον εσείς εκπαιδευτικοί, όλοι μας, όχι μόνο εσείς, μπήκαμε στα βαθιά ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει εκπαίδευση. Ένα πρώτο ζήτημα που μπαίνει βέβαια είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά και όσων συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, σαν ένα μόνιμο ζήτημα. Από εκεί και μετά, επειδή η πανδημία μπήκε σε έναν σκαταλήτης σε αυτή την κοινωνία και ανέδειξε αυτές τις ανισότητες, αυτές που ουσιαστικά μία δημοκρατική παιδεία θέλει να εξαλείψει, γιατί σε μία δημοκρατία είναι όλοι ίσοι, ναι, μπήκε ένα ζήτημα και νομίζω και παραμένει και είναι ουσιαστικό το ζήτημα της δημοκρατίας και στην εκπαίδευση. Και θα πρέπει φυσικά με έναν συλλογικό τρόπο να το διεκδικήσουμε. Μέχρι τώρα είδαμε και εγώ θαύμασα τους εκπαιδευτικούς όλο αυτόν τον καιρό που προσπάθησαν με ό,τι μέσα είχαν στη διάθεσή τους να ξεπεράσουν τα άπειρα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Σίγουρα οι νέες τεχνολογίες μπήκανε και θα παραμείνουν και θα συνεχίσουν και εμείς τις χρησιμοποιούσαμε και θα συνεχίσουμε και βγάζουμε τα μαθήματα και με τις δικές σας εμπειρίες και από τις δικές μας. Και μένω σε μία εικόνα που μετέφερε η Αλεξία που θεωρώ συμπυκνώνει πολύ την πραγματικότητα. Όντας κινηματογραφιστής εγώ βλέπω αυτή την εικόνα και ως ταινία. Δηλαδή τα παιδιά, ξεκινάει το μάθημα, τα παιδιά είναι στα σπίτια, ανοίγουν τους υπολογιστές, ξεκινάει το μάθημα και αυτά φεύγουν και πάνε έξω από το σχολείο και χαιρετάνε από το τζάμι το δάσκαλο. Πιο συγκλονιστική εικόνα αυτή δεν υπάρχει. Ναι, μένει νέα τεχνολογία, αλλά η ανθρώπινη σχέση, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό, και αυτό δεν μπορεί να υποκαταστεί από κανένα μέσο. Αντίθετα, το μέσο, αντί να υποκαταστεί, μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητες επικοινωνίας. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνω και με το ερώτημα του Γιάννη, με τον τρόπο που έγινε το φεστιβάλ, εγώ θα έλεγα όχι, να μην ξαναγίνει. Αλλά από την άλλη μεριά είναι ότι κρατάμε αυτά τα θετικά πράγματα που μπορούν αυτό που γίνεται στον πύργο με τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων, κάποιων χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και το παρακολουθούν, να διευρύνουμε αυτό το επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, που εσείς οι άνθρωποι που δεν μπορούν να κατέβουν να είναι παρόντες στο φεστιβάλ μπορούν να δουν ταινίες μέσα από την πλατφόρμα που είχαμε. Είναι ένα πολύ θετικό πράγμα αυτό το πράγμα. Όπως επίσης είναι και πάρα πολύ θετικό η συμμετοχή παιδιών στα εργαστήρια που κάναμε. Ανέφερα το παράδειγμα του Mythos Project, το οποίο το θεωρώ έτσι κι αλλιώς βέβαια αυτό τα πολυεθνικά εργαστήρια που κάνουμε είναι ένα πράγμα από μόνο το σημαντικό και αλλά είναι το μόνο. Είμαστε πρωτοπορία στην εφαρμογή αυτού του εργαστηρίου. Είναι 10 χρόνια τώρα το
το μακροβιότερο πολυεθνικό κινηματογραφικό εργαστήρι. Αλλά εμένα με συγκινεί πάρα πολύ η ιδέα των παιδιών, βέβαια από διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές κουλτούρες, που βρίσκονται όλα μαζί, ανακατεύονται και δημιουργούν, παρουσιάζουν στο τέλος ένα ενιαίο έργο. Σε αυτό να συμμετάσχουν παιδιά από χώρες που από τη φύση τους δεν μπορούν εξαιτίας των συνόρων και των οικονομικών δυσκολιών να έρθουν. Δηλαδή να είναι παιδιά από την Κίνα, από τη Ρωσία, από οπουδήποτε Λατινική Αμερική, να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη δημιουργική γιορτή που κάνουμε. Έτσι λοιπόν, αξιοποιώντας όλα αυτά τα θετικά που αποκτήσαμε τώρα, προχωράμε. Απλώς εγώ επιμένω ότι αυτό είναι, επειδή είναι ένα συνολικό ζήτημα δημοκρατίας, είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και θεωρώ αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα, όχι απλώς ενδιαφέρουσα, αλλά πολύ ουσιαστική στο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να πάμε μπροστά, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα και τις γνώσεις του καθενός από εσά. Θεωρώ σημαντική από τη θέση του καθενός, δηλαδή και την εκπαιδευτική διατηλεόραση, σαν ο Νίκος και ο κύριος Προβής και όλοι οι άλλοι, όλα αυτά σαν μια μεγάλη δύναμη για να μπορέσει αυτή η κοινωνία να πάει μπροστά. Γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναβρεθούμε. Ήδη έχει μπει ζήτημα, λέει, και στο επόμενο φεστιβάλ να οργανώσουμε κάτι αντίστοιχο, πιθανόν και μεγαλύτερο. Βέβαια, και συνεχίζουμε έτσι, γιατί πιάσαμε κάποιες μόνο πλευρές. Ένα μεγάλο κομμάτι αναφέρθηκε ήδη, είναι το θέμα του σχολικού ραδιοφώνου. Το οποίο, ναι, μεν το podcast δεν είναι καινούριο, αλλά ξαφνικά βρήκε μία άνθηση και βρήκε, δηλαδή, το θετικό σε αυτό που είδα εγώ είναι παρακολουθώντας ραδιόφωνα που κάνουν παιδιά, σαν να ανακαλύψαν ένα εξαιρετικό τρόπο έκφρασης αυτή τη στιγμή, με πολύ λίγα μέσα, πιθανόν μόνο με ένα κινητό εκεί πέρα που μπορούν να κάνουν εγγραφή ήχων, ομιλιών κτλ., να κάνουν ένα μικρό μοντάζ και πάρα πολύ σύντομα να τα βγάζουν στον αέρα. Είναι η μορφή επικοινωνίας, δηλαδή αυτό που βγάζουν προς τα έξω. Και είδα εξαιρετικές δουλειές, και ιδιαίτερα από τα πολύ μικρά που, όπως ξέρουμε, δεν ξέρουν ούτε καν να γράφουν. Μιλάω για νηπιαγωγεία. Και κάνανε εκπομπούλες ραδιοφωνικές τρομερές. Λοιπόν, άλλο ένα θετικό δηλαδή, γιατί σε αυτά θα πατήσουμε, παιδιά, σε αυτά τα σκαλοπάτια, να πετάξουμε τα αρνητικά και να πάμε πιο μπροστά. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ όλους. Και ελπίζω σύντομα να ξαναβρεθούμε και έτσι και διαζώσεις φυσικά στα πλαίσια του φεστιβάλ και να προχωρήσουμε αυτή την κουβέντα παραπέρα. Κάρι να μπορέσει να είναι διαζώσεις φέτος. Διαζώσεις, Σοφία μου, έτσι. Όπως πάντα. Να έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Και να τα πούμε και να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω που λέμε, γιατί πάντα δεν είναι μόνο αυτά που επίσημα λέμε μπροστά σε μία κάμερα. Ας ευχηθούμε πάντως να μην ξαναπεράσουμε αυτό που περάσαμε φέτος. Έχω κάποιες αμφιβολίες, αλλά τέλος πάντων να την κάνουμε μία καρδιά από ευχής, μία ευχή από καρδιάς. Και μακάρι το φεστιβάλ να γίνει διαζώσεις φέτος. Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι. Και σας περιμένουμε τους μακρινούς εδώ. Θα περάσουμε, ωραία, είναι σίγουρο. Αλλιώς θα είμαστε με Zoom. Ναι. Άντε, σας τάζω για μια ωραία ξενάγηση στην Ολυμπία, ναι. Δεχόμαστε την πρόσκληση με χαρά. Όποτε θέλετε. Τέλειο. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την κουβέντα. Και έτσι, εκφράζοντας και όλους τους συναδέλφους, θα πω για ακόμα μια φορά ευχαριστώ στο φεστιβάλ. Ξέρετε, είναι ο μοναδικός φορέας που δεν ξεχνάει ποτέ τους συνεργάτες του, καθηγητές και τους δασκάλους. Έτσι. Δεν παραλείπουν ούτε ο Νίκος, ούτε ο Χρήστος, ούτε ο Σπύρου, σε ό,τι και να αναφέρονται, να τιμούν πάντα. Έτσι. Γι' αυτό και εγώ το αναφέρω πάντα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε όλους. Κλείνοντας, εγώ να ευχαριστήσω και τον Μανώλη Μελισσουργό, που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες, και όλο το τεχνικό επιτελείο του φεστιβάλ, που μας έδωσε τη δυνατότητα και να κάνουμε τη συνάντηση αυτή και να δούμε και τις ταινίες μέσα από την πλατφόρμα του online olympiafestival.gr, σημαντικές ταινίες για την εκπαίδευση. Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Και σε αυτούς που ήταν μαζί μας.